Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Πέμπτη πλέον, σχεδόν φάγαμε και αυτήν την εβδομάδα. Είναι η εκπομπή πρώτο θέμα που παρακολουθείτε καθημερινά μέσα από την συχνότητα του 1. 10 με 12 το πρωί, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε ζωντανά στον αέρα μαζί σας, όπως κάθε μέρα, όπως και χτες, παρότι ήταν τουλάχιστον θεωρητικά ήταν αργία, γιατί πρακτικά εδώ ήμασταν. Και στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε της ενημέρωσης, όπως κάποιες άλλες επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στις επάλξεις, έτσι και εμείς βρισκόμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε, τουλάχιστον κατά το δυνατόν, έτσι έστω να είστε και πιο έγκυρα, πάνω απ' όλα πιο έγκυρα ενημερωμένοι. Το έγκυρα δεν παίζει τόσο ρόλο όσο παίζει το έγκυρα στις μέρες που διανύουμε, διότι υπάρχουν τόσες πολλές παρεξηγημένες έννοιες από όλες τις πλευρές, που πολλές φορές και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε, να αποδεικνύουμε του λόγου το αληθές, να αποδεικνύουμε ότι αυτό που ενδεχομένως κάποιος διαβάζει μέσα από τα διάφορα site και από τον κάθε πικραμένο και πονεμένο που ανεβάζει μέσα εδώ κάνει μια ανάρτηση. Πρέπει λοιπόν εμείς να βρίσκουμε τρόπους να απαντάμε για το έγκυρο, το σωστό. Όπως ας πούμε, καλή ώρα μας πήρατε και θα το δούμε σε λίγο αυτό για να το διευκρινίσουμε, αν και δεν χρειάζεται, που μας πήρατε και μας είπατε χθες, ένας φίλος που μας είπε ότι τα capital control, λέει, ξανά ήρθανε και μπορείς να πάρεις μέχρι 400 ευρώ από το ATM κτλ. Το διάβασε κάπου. Πόσο λάθος, ας πούμε, ήτανε. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Σου λέει να πάρεις μέχρι 400 ευρώ για να υπάρχει δυνατότητα να πάρουν και οι υπόλοιποι και να μην υπάρχει συνωστισμός μέσα στις αίθουσες της τράπεζας. Εάν και εφόσον θέλεις περισσότερα, θα μπεις μέσα στο ταμείο για να πάρεις περισσότερα χρήματα κτλ. Δεν υπάρχει, λέει, λοιπόν, θέμα capital control. Εντάξει, για να βάζουμε έτσι τα πράγματα σε μια κανονική σειρά και πάνω απ' όλα σωστή ενημέρωση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι τόσα άλλα. Υπάρχουν, ας πούμε, ερωτήματα που φτάνουν εδώ στη γραμματεία του καναλιού, ότι δεν μας είπανε, λέει, πότε να ερίζουμε το σπίτι, ας πούμε, και καλά. Δηλαδή πρωί, απόγευμα, μεσημέρι ή Μάρτον δηλαδή. Πρέπει να σου πούνε πότε θα ερίζεις το σπίτι σου, αν είναι δυνατόν. Το σπίτι το ερίζεις καθημερινά, όποια ώρα γουστάρεις εσύ, το πρωί κατά κανόνα, που θα σηκωθούν όλοι, θα πάνε στη δουλειά τους, αυτό, θα ανοίξεις πόρτες, αυτό, θα την έχεις τα παπλώματα, τα ρούχα, αυτά, τόσο απλά. Δηλαδή εμείς θα σας απαντήσουμε πότε να ερίζετε το σπίτι, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Όσον αφορά για κάποιους άλλους, αυτούς που εγώ λέω ψευτόμαγκες και ψευτοκουλτουριάριδες, ας πούμε, ότι και καλά τα ξέρουμε όλα και ότι καλά ξέρεις τώρα, ας πούμε, κάποιος ανέρτησε χτες και είπε ότι καλά δεν το βλέπετε ότι μας κοροϊδεύουνε, σας κοροϊδεύουνε, ποιοι είναι νεκροί και ποιοι αυτοί, είδατε εσείς πουθενά ονόματα, είδατε πουθενά αυτό, είδατε, δηλαδή, η γελοιότητα σε όλο το μεγαλείο. Εδώ η ανθρωπότητα έχει πραγματικά ξεσηκωθεί και έχει ανοίξει μάχη με έναν αόρατο εχθρό και αν είναι δυνατόν, ας πούμε, έχουμε φτάσει σε σημεία να οι γελοιότεροι, ξέρω εγώ, πάνω από 75-70, ξέρω εγώ, να αφαιρούνται ακόμη και οι μάσκες για να πεθάνουν ήσυχα ή δεν ξέρω τι, έχουμε ακούσει και τέτοια τραγικά, για να μπορούν να σωθούν κάποιοι άλλοι και κάποιοι άλλοι
Είναι στην κοσμάρα τους, τελείως όμως στην κοσμάρα τους, και λένε ποιος κορονοϊός, μωρέ, πού είδατε αυτό και τα λοιπά και ξέρω εγώ. Και άντε αυτός να βγει έξω και να, ξέρω εγώ, να πάθει ό,τι είναι να πάθει, αν θέλει τόσο πολύ να το πάθει. Οι άλλοι τι φταίνε, εκεί είναι το ζήτημα. Αναλάβατε. Ακούς και διαβάζεις πάρα πολλά τέτοια ευτράπελα. Ευτράπελα, δεν είναι ευτράπελα, είναι εγκληματικά. Άκρος εγκληματικά θα τα χαρακτηρίσω εγώ. Και δυστυχώς κάποιοι από αυτούς παρασύρουν και κάποιους άλλους στο διάβα τους και με αποτέλεσμα να υπάρχουν όλα αυτά τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Κατά τα άλλα, στην περιοχή μας, γιατί για την περιοχή μας πρόκειται, όταν πρόκειται για την Ξάνθη εκεί στα ορεινά, το γνωρίζετε ότι υπάρχει θέμα εκεί στα Πομακοχώρια, στην Μίκη, τον Εχίνο, και έχει τεθεί σε καραντίνα η περιοχή και θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά πολύ περισσότερο θα δούμε τι άλλα μέτρα θα πάρθουν για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και μια και μιλάμε γι' αυτό, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι για μια ακόμη φορά πολλά τα θέματα που πρέπει να αναλύσουμε και να σε ενημερώσουμε και να έχουμε και τη δική σας συμμετοχή, εάν και εφόσον το θεωρείτε αναγκαίο για κάποιο θέμα, για κάποιο ερώτημα. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα ρεπορτάζ από χθες, τι ακριβώς έχει συμβεί ή συμβαίνει εκεί στην περιοχή του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη. Για πάμε. Σε καραντίνα τέθηκε από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης η κοινότητα Εχίνου του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη μετά το θάνατο ενός άντρα από κορονοϊό, αλλά και τα 9 κρούσματα που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Καρδαλιάς. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την τροφοδοσία των κατοίκων. Η καραντίνα θα ισχύσει έως 7 Απριλίου, οπότε το θέμα θα επανεξεταστεί. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 9 άτομα στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης τις τελευταίες 6 μέρες βρέθηκαν θετικοί στον ιό COVID-19, τρέχοντας τα σχετικά μοντέλα και αλγόριθμους ρυθμού εξάπλωσης νόσου, προέκυψε σαφέστατη ένδειξη υψηλού επιδημιολογικού πολλαπλασιαστή. Με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής και σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και τον Δήμαρχο Μίκης, σας ανακοινώνω ότι πριν λίγο από τις 6 το απόγευμα κηρύχτηκε σε έκτακτη κατάσταση η περιοχή της κοινότητας Εχίνου της Δημοτικής Ενότητας Μίκης του Δήμου Μίκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και επιβλήθηκε προσωρινός περιορισμός κατοίκων όλων των κατοίκων της περιοχής χωρίς καμία δυνατότητα κατεξαίρεσης μετακίνησης. Τη λήψη μέρημνας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από το Δήμο Μίκης για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης σε τρόφιμα, φάρμακα των κατοίκων της κοινότητας Εχίνου και για κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις, στην περίπτωση κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων, θα συνδράμει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ταυτόχρονα την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας έχει αναλάβει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ΕΚΑΒ έχει προχωρήσει την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Εχίνου με τη διάθεση ενός ειδικά εξοπλισμένου ασθενοφόρου. Και ακριβώς επειδή υπάρχει ζήτημα στο νοσοκομείο της Ξάνθης, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει προχωρήσει την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επαναλαμβάνω ότι εν λόγω κήρυξη ισχύει για 2 εβδομάδες, είτε από σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα και έως στις 7 Απριλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή της. Καλούμε τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα των χωριών του Δήμου Μίκης να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ήδη η έλεγχη είναι εξαντλητική και ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου στην περιοχή είναι υψηλότατος.
Πάμε λίγο, δώσε μου αυτό το βίντεο, σε παρακαλώ, που έχω στον υπολογιστή. Πάμε λίγο στη συνάδελφο τη Ρίτσα Τιμπζόγλη που συνομίλησε με τον Δήμαρχο Μίκης να δούμε τι ακριβώς είπε. Για να δώσω το. Από τους 62 πάνω κάτω που έχουμε με χέρια μας. Έχετε 5 κρούσματα και ένας από τους ασθενείς που απεβίωσε είναι από την περιοχή σας. Σωστά το ναι, λέω. Έχουμε 4 κρούσματα μαζί με τον απεβίωσαμε. Εσείς επικοινωνήσατε με τις υγειονομικές αρχές? Όταν λέμε με τις υγειονομικές αρχές... Με το Υπουργείο Υγείας. Συνέχεια, να είναι καλά ο Περιφερειάρχης, οι συνάδελφοι από εδώ γύρω, όλοι συνέχεια συζητάμε για το θέμα αυτό. Να είναι καλά, μπορώ να πω ότι πολύ άμεσα και γρήγορα ανταποκρίθηκαν σε κάποια ζητήματα που είχαμε. Ζητήσατε εσείς να μπει το χωριό σε καραντίνα? Ο κύριος Περιφερειάρχης πήρε την πρωτοβουλία. Βεβαίως και πήρε και μας ενημέρωσε, ζήτησε και την δικιά μας την άποψη. Ναι, και εμείς δώσαμε την θετική άποψη για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα πράγματα πριν πια έχουν ξεφύγει από τον έλεγχό μας. Θεωρήσατε λοιπόν ότι θα έχει μεγαλύτερη διάδοση, εννοείται, ο ιός? Όπως βλέπω παγκοσμίως τα πράγματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα και ανεξέλεγκτα. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να πάρουμε τώρα κάποια μέτρα παρά εν συνεχεία να κλαίμε και να παίρνουμε μέτρα. Αυτοί οι τέσσερις ασθενείς του κορονοϊού και το πέμπτο το θύμα εμφανίστηκαν εδώ και καιρό στην περιοχή? Τέσσερα είναι μαζί με το θύμα. Ο κύριος που απεβίωσε είναι 72 ετών. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο ιστορικό από θέμα υγείας. Όλα τα κρούσματα όμως είναι σε ηλικίες άνω των 70 ετών. Μάλιστα. Και αυτό δείχνει αυτό που βλέπουμε δηλαδή παγκοσμίως, ότι πρέπει να προσέχουμε πιο πολύ τους ηλικιωμένους μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε ο Δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Ριτβάν. Πολύ σωστή η τοποθέτησή του, ότι καλύτερα να προσέξουμε τώρα και να είμαστε καραντίνα παρά αργότερα, πριν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη Μίκη, το Δήμο Μίκης που πιάνει εκεί τα χωριά εκεί επάνω στα ορεινά, είναι τελικά όλα αυτά μια απάντηση σε όλους αυτούς τους ελαφρόμυαλους και τους δήθεν έξυπνους. Άλλωστε, μην ξαναπώ εκείνο που είχε πει ο μεγάλος αυτός σοφός άνθρωπος με το IQ, το υψηλότατο Αϊνστάιν, που είχε πει ότι ακόμη και στο σύμπαν, λέει, μπορεί να βρεις μία άκρη. Κάποια στιγμή θα βρεις μία άκρη. Στην ανθρώπινη βλακεία όμως, δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία απολύτως ελπίδα. Καμία όμως. Δυστυχώς. Ακόμη και σε μια τέτοια κατάσταση, μια τόσο σοβαρή κατάσταση, έτσι, προφανώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το παίζουν βασιλικότεροι του βασιλέως. Τι να κάνουμε. Τους έχουμε ανάμεσά μας και με αυτούς δυστυχώς πρέπει να πορευόμαστε. Είδα ένα βίντεο χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί δεν θυμάμαι, που είχαν σταματήσει τα φορτηγά εκεί στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Και κάποιος προφανώς οδηγός, το λόγο δεν τον διάβασε, η αλήθεια είναι, για ποιο λόγο το σταματήσανε, λέει, για να περάσει ένα γιοταχή, δεν νομίζω να ήταν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, τα σταματήσανε εκεί στην άκρη του δρόμου και κατεβαίνει ένας από τους οδηγούς και τραβάει ένα βιντεάκι και άρχισε να βρίζει με ακατανόμαστες φράσεις την κυβέρνηση, τον έναν, τον άλλον, που εμείς, που αυτό, που τροφοδοτούμε, που κάνουμε, που άμα θα έρθουν ξανά εκλογές και θα δείτε ψήφο εσείς να μου τρυπήσετε τη μύτη. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι το αν έρθουν εκλογές και αν θα ψηφίσεις ξανά τους συγκεκριμένους ή όχι. Δηλαδή, ήμαρτον, ρε παιδιά, ήμαρτον. Ας κοιτάξουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Ας κοιτάξουμε να παραμείνουμε όρθιοι και όλα τα άλλα μετά,
το αν σας άρεσε κάτι, δεν σας άρεσε κάτι, κάποιο μέτρο και όλα αυτά, τα συζητάμε εκ των υστέρων. Δηλαδή τώρα, τι να πω. Πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσόλιο. Καλημέρα και σε εσάς. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Άστε καλά. Για πέστε. Ήθελα να κάνω μία έκκληση με το θέμα, γενικά με το θέμα του κορονοϊού στην Ξάνθη. Ναι. Επειδή είμαι και από τη Δράμα και ναι. Η Καβάλα δίπλα, η πόλης, ναι. Οι αρχές όταν θα έρθουν οι επαναπατριζόμενοι και βέβαια θα έρθουν τα παιδιά μας που είναι φοιτητές ή οτιδήποτε, ναι. Ας λάβουν τα μέτρα τους με το που θα μπουν στην πόλη της Καβάλας της Δράμας να τους απομονώσουν, να τους βάλουν σε καραντίνα. Καθίστε τώρα, έχουμε... καθίστε τώρα. Είστε από τη Δράμα, είπατε. Ναι. Τώρα, επειδή τη χάνει κι εγώ να είμαι... από το Καλαμόνα, από τη Δράμα κτλ. Ναι, δεν θέλω οι Δραμινοί να μου λένε τέτοια πράγματα. Εσείς γιατί ακούσατε κανέναν που ήρθε, δεν ήρθαν οι άλλοι από την Ισπανία και τους βάλανε δύο πτήσεις σε καραντίνα στα ξενοδοχεία και διαπιστώθηκαν από αυτούς 22-24 και παραμένουν σε καραντίνα και όποιος έρχεται παραμένει σε καραντίνα. Τώρα, γιατί το λέτε αυτό, ακούσατε πουθενά ότι δεν τους βάζουν σε καραντίνα? Αυτό τώρα που έγινε στην Ξάνθη, χίλια άτομα που ήρθανε, πόσα... Από πού ήρθαν άτομα στην Ξάνθη? Ορίστε. Από πού ήρθαν άτομα στην Ξάνθη? Από τη Γαλλία, από την Ισπανία, ναι. Από την Ολλανδία. Στις ειδήσεις το άκουσα, κύριε Τσέλιο. Μισό λεπτό. Ξαναλέω. Ναι. Στις ειδήσεις, καλό θα είναι να ακούμε κάποια πράγματα βεβαίως στα επίσημα δελτία ειδήσεων, τα μεγάλα, των καναλιών και όλα αυτά. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά παρερμηνεύουμε αυτά που ακούμε. Όπως ο κύριος άκουσε χτες ότι μπήκανε capital control. Μα. Λοιπόν. Ενώ δεν ισχύει. Αυτό που σας λέω, σας μιλάω λόγω τιμής, το άκουσα. Ναι, άλλο σας λέω. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι. Ακούστε με λίγο. Ξαναλέω. Αυτό το ακούσατε. Το άλλο που έρχονται από οπουδήποτε, που τους βάζουν σε καραντίνα, σε ξενοδοχεία, 14 μέρες κτλ. Δεν το έχετε ακούσει? Βεβαίως το άκουσα. Ωραία. Γιατί λοιπόν εκεί να γίνει και εδώ να μην γίνει? Ποιος σας είπε ότι δεν έγινε? Ναι, και μπράβο τους τα άτομα αυτά που τα κλείσανε στο ξενοδοχείο, γιατί θα είχαμε πολλά θύματα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, εγώ νομίζω μέχρι στιγμής, ακούτε. Ναι, λέω ότι μέχρι στιγμής, από αυτά που βλέπω, από αυτά που παρακολουθώ, από αυτά που διαβάζω, από αυτά που κάνουμε ρεπορτάζ, μέχρι τώρα η επίσημη πολιτεία, δεν θα κάνω εγώ το συνήγορο της πολιτείας, η επίσημη πολιτεία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Εμείς δεν την κάνουμε τη δουλειά μας καλά. Συγχαρητήρια, είναι άξιοι. Δεν κατηγορώ κανέναν. Δεν λέω να κατηγορήσουμε τώρα το Μητσοτάκη, τον Τζίπρα ή τον οποιοδήποτε. Λέω όμως ότι κάνει καλά τη δουλειά της. Και πάρα πολύ καλά την κάνει τη δουλειά της. Αλλά με αυτά που άκουσα από τα επίσημα κανάλια, Παναγία μου, που είπαν ότι ήρθαν 1000 άτομα επαναπατριζόμενα, στην Ξάνθη ήρθαν 1000 άτομα. Επαναπατριζόμενα. Από πού? Από πού? Από χώρες της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας. Λοιπόν, εντάξει. Θα παρακολουθήσουμε την εκπομπή και θα δείτε, θα σας δώσω και γι' αυτό απάντηση. Ωραία. Λοιπόν, θέλω παρακαλώ πολύ, μετά τις διαφημίσεις να πάρουμε τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον φίλο μου τον Μανώλη, για να απαντήσουμε και σε αυτό το ζήτημα και να δούμε και πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, το ότι 156 φτάνουν οι παραβάσεις που είχαν βιωθεί στη Δυτική Ελλάδα από τη δεύτερη μέρα κιόλας, το ότι κάποιοι δηλαδή βγαίνουν έτσι πάλι ανεξέλεκτα και το παίζουν Κινέζοι, ότι «Α, ναι, έπρεπε να έχω χαρτί, α, δεν το ξέρα, δεν άκουσα, α, ναι, έπρεπε να έχω χαρτί». Ρε, αφού το έχουμε στο αίμα μας αυτή την κουτουπονιδιά τώρα, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, πάμε για δύο λεπτά σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ για να συνομιλήσουμε, αν μπορούμε να έχουμε επαφή με τον Δήμαρχο Ξάνθης, με τον Μανώλη τον Τζέπελη, για να μας πει και για αυτό που ισχυρίζεται ο φίλος τηλεθεατής. Παρακαλώ. Πάμε λοιπόν για την συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε στις 10, θα ολοκληρώσουμε κάπου εκεί στις 12. Είναι το πρώτο θέμα. Παρακολουθείτε κάθε μέρα ζωντανά για όλη την περιφέρεια μέσω την Τίτσια, για όλη την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού μέσω της τηλεοπτικής πλατφόρμας της COSMOTE. Πάμε να συναντήσουμε τον πολύ καλό φίλο μου που
φέτος θα έλεγα πως από την μέρα που ανέλαβε, δηλαδή όχι γιατί είναι αυτός ο παράγοντας προς Θεού, το λέω έτσι, χαρναστιότητος, ενώ γίνανε κάποια πράγματα στην αρχή, με όλα εκείνα με προέδρους δημοκρατίας, εκλέξαμε πρόεδρο από την περιοχή κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω τώρα, κάτι στράβωσε, ρε δήμαρχε. Καλημέρα, φιλέ. Καλημέρα. Δεν ακούω τον δήμαρχο, το ηχείο. Ναι, καλημέρα. Τώρα ακούω, Μανώλη μου. Έλα. Πρώτον, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και εσάς που είστε εντός κτηρίων και εκτός κτηρίων, όλα τα παιδιά που βοηθάτε πάρα πολύ στην ενημέρωση για να προστατεύσουν την κοινωνία. Μετά τα νοσοκομεία, το πιο σημαντικό έργο το κάνουν οι δημοσιογράφοι σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά του τόπου. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Παίζετε το πιο σημαντικό ρόλο πρόληψης. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε όλους. Να είσαι καλά, Δήμαρχε μου. Να είσαι καλά. Αυτά μας δίνουν τέτοιες τοποθετήσεις, είτε από παράγοντες, είτε από τον κόσμο. Μας δίνουν δύναμη, μας καλυβδώνουν να συνεχίσουμε εδώ την ενημέρωση, την έγκυρη, και όχι την ενημέρωση που παραπλανά πράγματα και καταστάσεις. Λοιπόν, εμείς θέλουμε την αλήθεια. Λοιπόν, μπορείς να μας κάνεις τώρα, να μας περιγράψεις λίγο την εικόνα, την πραγματική εικόνα που υπάρχει στην περιφέρειά μας, στην Ξάνθη μας, όχι στην πόλη συγκεκριμένα, στα ορεινά εκεί, στο Δήμο της Μίκης. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Άγγελέ μου, προφανώς είναι μια δύσκολη διαχείριση. Ναι. Έτσι, εμείς είχαμε πει από την αρχή και είχα κάνει και συντονιστικό όργανο πριν ξεκινήσει όλη αυτή η, αν θέλετε, η επιστροφή των φίλων συνδημοτών μας ή πολιτών γενικότερα από το εξωτερικό, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην επιστροφή τους, διότι δεν είναι λίγα άτομα. Εμείς έχουμε πάρα πολύ κόσμο που στο εξωτερικό, Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία και σε άλλες χώρες και σε επίπεδο ναυπηγείων αλλά και σε επίπεδο οικοδομών, και καταλαβαίνετε όλη αυτή η επιστροφή και γενικότερα των παιδιών του εξωτερικού, φοιτητές, όλοι αυτοί από όλα τα επίπεδα, δεν ήταν τόσο απλά να το διαχειριστούμε αν δεν κάναμε πραγματικά μια πολύ σοβαρή ενημέρωση πρόληψης. Αυτό που ήταν ως κομμάτι ευθύνης από την διοίκηση από το κράτος και από εμάς, διότι και εμείς, Άγγελε, ό,τι αυτοκίνητα ερχόταν, εγώ προσωπικά, ο Δήμαρχος Μίκης, το Τμήμα Υγιεινής Περιφέρειας, σε συνεργασία περιφερειά και την περιφερειάρχη, η αστυνομία μας, τους ενημερώναμε ότι πρέπει να σεβαστούν πάρα πολύ αυτή την δύσκολη επιλογή. Προφανώς. Διότι είναι δύσκολη. Το να έρθουν και να μένουν σπίτια τους και σε άλλο δωμάτιο μετά από 5 μήνες, 4 μήνες μακριά από τα σπίτια τους. Όμως ξέρετε ότι πολλές φορές που λέει και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς, η ατομική ευθύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε επάνω μας προσωπικά ορισμένες δύσκολες αποφάσεις και επιλογές. Ιδιάλλως εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ο καθένας από αυτούς που έχουν έρθει σε κάθε γωνιά του τόπου, βέβαια, όχι μόνο σε εμάς, κάθε δευτερόλεπτο τι κάνει. Άσχετα αν πήραμε και τα ονόματα και εμείς με την πρόνοιά μας, με τους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, το κομμάτι του Δήμου στα όρια μας, ελέγχουμε και επιβεβαιώνουμε αν είναι μέσα στο σπίτι. Αλλά πολλές φορές δεν μπορεί να παίζει 24 ώρες τηλέφωνα, προφανώς. Είναι μια περίπτωση που αν κάποιος κάνει μια επιλογή να βγει έξω ή να επικοινωνήσει με το σπίτι, γιατί έρθει 4 μήνες, τον μπαμπά του, με τη θιά του, με τα αδέρφια του, οπωσδήποτε αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δήμαρχε, αλλά... Δήμαρχε, πόσα υπάρχει αριθμός συγκεκριμένος, επίσημος, πόσα άτομα επιστρέψανε από οποιαδήποτε περιοχή, χώρα ή δεν ξέρω τι, στο νομό, όχι στην περιφέρεια, στο νομό? Κάπου είναι από 500-1000 μια περίπτωση που, ναι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αλλά αυτό εμείς τον πρώτο καιρό δεν μπορούσαμε να αξιολογήσουμε μέχρι που να οργανωθούμε γενικότερα στο κομμάτι αυτό. Είχαν ήδη αρχίσει να έρχονται. Και καταλαβαίνετε, δηλαδή ειδικά σε μια περίπτωση που όταν εμάς έγινε ένας συνδυασμός, διότι όταν κλείσανε οι μεγάλες δομές ναυπηγεία, τέτοια πράγματα στο εξωτερικό, υπήρχε, ας πούμε, μια μέρα ένα λεωφορείο ή μια πτήση, τέλος πάντων, που ήταν 83 άτομα από τη Γαλλία. Αυτά ήρθανε
Και μέχρι που να το καταλάβω, εγώ είμαι ειλικρινής. Καταλαβαίνετε τις πρώτες μέρες γινόταν μέχρι να οργανωθεί το κράτος. Να δούμε και εμείς τι γίνεται. Μόλις λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε, δεν ήταν τόσο απλό το διαχειριστούμε, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ναι. Δεν είναι κάτι που το ξέραμε και εμείς και περιμέναμε κάθε λεπτό τι θα μας πούνε οι επιστήμονες για να μπορέσουμε και εμείς να προσαρμοστούμε σε όλα τα επίπεδα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής βέβαια, έτσι. Γιατί κάθε περιοχή έχει και ιδιαιτερότητες. Ναι. Και γι' αυτό για μας ήταν όπως και το Δήμαρχο της Μίκης, όπως γενικότερα όλοι οι φορείς, τι μέλη γενέστε ιδιαίτερα στο κομμάτι της πρόληψης και της ενημέρωσης. Αλλά εμείς πέρα από οτιδήποτε πάλι κάναμε ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα και να μπορέσουμε να προλάβουμε οποιαδήποτε αστοχή, αν θέλετε, επιλογής λάθος κάποιων πολιτών. Όταν λέτε κάνατε ενημέρωση, δηλαδή συστήθηκαν σε αυτά τα άτομα όλα που ήρθανε ότι πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι γιατί ήρθαν από χώρες οι οποίες είχαν όλο αυτό το πρόβλημα, όπως και η χώρα μας, ότι πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα, σε αυτά. Έγινε τέτοια προσπάθεια? Έγινε τέτοια προσπάθεια. Συνεργαστήκαμε από την αρχή, από την πρώτη μέρα, με τον Δήμαρχο της Μίκης και βγάλαμε έντυπα υλικά, τα οποία τα μοιράσαμε και στα σπίτια και γενικότερα σε όλες τις φορές, ναι. Γιατί εμείς βγάλαμε τα έντυπα και εκείνη την ημέρα, την άλλη μέρα έκλεισαν τα δημοτικά σχολεία. Θα τα μοιράζαμε μέσα των παιδιών. Μάλιστα. Και υποχρεωτικά μετά αναγκαστήκαμε να τα δίνουμε σπίτι-σπίτι με διάφορες υπηρεσίες και στις οικοδομές και εκεί στα χωριά. Ο Δήμαρχος, ο συνάδελφός μου που είναι εξαίρετος, συνεργαζόμαστε άριστα για να ενημερώσουμε τον κόσμο και για αυτούς που έρχονται ιδιαίτερα το τι πρέπει να κάνουν. Οπωσδήποτε το λέω δημόσια, παρακαλέσαμε και όλους τους χώρους θρησκευτικούς να τα λένε με το μικρόφωνο εκεί στην περιοχή αυτή. Προμήθηκε έξω, καθίστε μέσα και ιδιαίτερα αυτοί που είστε από το εξωτερικό. Τα λέγανε από τα μικρόφωνα των θρησκευτικών χώρων. Η αστυνομία μας με μικρόφωνα και εμείς με άλλα αυτοκίνητα είμαστε μέρα νύχτα στους δρόμους και ενημερώνουμε και εμείς έχουμε και εγώ ο ίδιος μου κάνω περιπολίες με έναν δήμαρχο της περιτροπής και ένα αυτοκίνητο κάνει περιπολίες με ηχητικές εγκαταστάσεις και με άλλα άτομα δίπλα πρωί βράδυ, 10 το πρωί. 2 το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι είναι στην Κύρα, 5.30 με 10 το βράδυ είμαστε στην Κύρα, 3 οχήματα από το Δήμο. Παράλληλα κάναμε μια υπηρεσία που έχουμε την βοήθεια σπίτι, μοιράζουμε τα σπίτια περίπου 250 μερίδες μέσα στη συνεργασία με την Εκκλησία μας, διότι μαζί με το σπίτι της αγάπης μεταφέραμε τους μαγείρους εκεί και μαγειρεύουμε κοινό και σε υλικά και σε πιδοδέδιο και τα μοιράζουμε πλέον όλα αυτά στα σπίτια για να μην βγαίνει κανείς εκ του σπίτι και έχουμε προβλήματα. Δήμαρχε, ξέρεις κάτι, οποιαδήποτε προσπάθεια και να κάνεις, δεν έχεις να κάνεις με 2, 3, 5, 10 άτομα, οπότε λες θα τα ελέγξω. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και στην αρχή και εσύ και το λένε όλοι, είναι καθαρά ατομική ευθύνη του καθενός να προστατέψει τον εαυτό του και τους γύρω του. Τέλος. Και ζητώ και μέσα από την εκπομπή σας μια παράκληση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Το ξέρουμε. Όπως θα το πω έτσι απλά θα σαλτάρουμε όλοι μέσα σπίτια. Ο κόσμος. Το πιστεύω. Αλλά είναι μονόδρομος. Και το λέω ιδιαίτερα χωρίς να το καταλάβουμε. Μπορεί να κάνουμε, σας παρακαλώ, κακό σε δικούς μας ανθρώπους. Ας προστατεύσουμε πέρα τον εαυτό μας και τους δικούς μας ανθρώπους. Μία παράκληση σε κάθε γωνιά της Ελλάδος που φτάνει το μέσο μαζικής ενημέρωσης που εκπροσωπεί τη φίλε Άγγελε. Το λέω ως δήμαρχος, εγώ πει πολλές φορές, θα είμαι στους δρόμους και ας φύγω και πρώτος. Αλλά δεν θα σταματήσω να εκπροσωπώ την κοινωνία μας με την τιμή που μας κάνω, όπως και τους αντιδημάρχους έβαλα. Οι διευθυντές μου των υπηρεσιών, ευχαριστώ και τους υπαλλήλους του δημοσίου. Μαζί με εσάς και τα νοσοκομεία, όσοι μείναν πραγματικά κάνουν φοβερό αγώνα για αυτή την κοινωνία. Τους δίνω συγχαρητήρια δημόσια, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν κρύβονται κάποιοι άλλοι, κάποιοι είναι εκτεθειμένοι. Και αυτό πρέπει να τα αναγνωρίσουμε τώρα για κάποιους που πραγματικά ως δομές, νοσοκομεία, υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή διεκπεραιώνουν ό,τι χρειαστεί προς όφελος αυτής της κοινωνίας που εκπροσωπούμε. Από τη μια γωνιά έως την άλλη της Ελλάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε Μανώλη, φίλε Δήμαρχε, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Στη διάθεσή σου
οποιαδήποτε στιγμή το κανάλι και εμείς προσωπικά είμαστε για να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα και να κλείσω. Σας παρακαλώ εσείς να προσέχετε. Θέλω κουράγιο να έχετε, να μην κλατάρουμε στον δρόμο. Δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Και εσείς να προσθέσετε τους εαυτούς και τα παιδιά μας που είναι έξω και κάνουν δημοσιογραφία στους δρόμους, να αποτυπώσουν διάφορα ντοκιμαντέρ. Ας προσέχουμε όλοι λίγο πολύ, σας παρακαλώ, για να φτάσουμε μέχρι το τέρμα με την επιτυχία που χρειάζεται. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του και χρειαζόμαστε όσο τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή το χέρι του Θεού πάνω από εμάς. Μάλιστα. Αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο Μανώλης ο Τσέπελης, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί άψογα όλα αυτά τα χρόνια, από την εποχή του αημνήστου Φίλιππου Αμυρίδη, του Δημάρχου Ξάνθης, και όχι μόνο. Και η γειτονιά μας, εκεί περνάει αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκεί στο Δήμο Μίκης, Εχήνος, στα υπόλοιπα χωριά κτλ. Ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να πει, είναι καθαρά θέμα ατομικής και μόνο ευθύνης. Τίποτε άλλο. Εάν υπάρξει, το κρατήσουμε δηλαδή το μυαλό στο κεφάλι μας και δεν κάνουμε απερίσκεπτες ενέργειες, ειδικά όλοι αυτοί, δώσουμε. 46 ναι. Ναι. Αν δεν κάνουμε λοιπόν εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε, ό,τι και να κάνει η επίσημη πολιτεία, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, ειλικρινά. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Όποιος δεν το κατάλαβε, τι να πω, εγκληματεί και εις βάρος του, αλλά και εις βάρος των υπολείπων. Τέλος. Λοιπόν. Ναι, πάμε στον συνάδελφο, τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Βλαχόπουλο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα όσο μπορεί να είναι. Μ' ακούς? Ακούω, εγώ σας ακούω. Έλα, λοιπόν, λίγο δυνατά το ηχείο εσύ από τη ροή για να ακούω τους φίλους που έχουμε συνομιλία. Λοιπόν, καλημέρα. Τι έχουμε στην Ξάνθη μετά τη συνομιλία που είχαμε με τον Δήμαρχο? Εδώ διαβάζω κάτι, τι ακριβώς συμβαίνει? Όσο καλή μπορεί να είναι μια ημέρα για την Ξάνθη, καθώς η Ξάνθη θρυμεί σήμερα το δεύτερο κρούσμα, το δεύτερο θύμα από τον κορονοϊό. Πρόκειται για έναν 47χρονο στρατιωτικό, ο οποίος είχε διαγνωστεί τις προηγούμενες μέρες θετικός στον κορονοϊό και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Σήμερα το πρωί έθεσε τη μάχη με αυτήν την ύπουλη ασθένεια, με αυτόν τον ιό, και δυστυχώς η Ξάνθη ξύπνησε με την άσχημη αυτή είδηση. Επειδή άκουγα το τι είπατε πριν, δεν έχει καλό ή κακό του κεφαλιού του. Είναι επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση όλων, ακόμη και αυτών που αυτές τις ώρες θέλουν να του παίξουν έξυπνοι, να καθίσουν στον πισινό τους, να παλουκωθούν μέσα στο σπίτι τους και να μην βγαίνουν άσκοπα ούτε για να πάρουν αέρα. Μόνο στο μπαλκόνι του σπιτιού τους ή στο παράθυρο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κόσμος που δεν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά από τις αναρτήσεις οι οποίες γίνονται τόσο στο διαδίκτυο αλλά και από την κυκλοφορία του κόσμου. Δεν πέρασε αρκετή ώρα από τη στιγμή που, μέχρι στιγμής που μιλάμε, από τη στιγμή που ενημερώθηκα πως σε γνωστό σούπερ μάρκετ της Ξάνθης πήγε μια κυρία ηλικιωμένη την προχθές, γιατί χθες ήταν και αργία, προχθές πήγε 6 φορές διαφορετική ώρα για να πάρει κάθε φορά από ένα πράγμα. Στο τέλος οι ίδιοι άνθρωποι από το σούπερ μάρκετ της τα έψαλαν με αποτέλεσμα να μην ξαναεμφανιστεί. Έτσι. Δυστυχώς η Ξάνθη θρυνεί δεύτερο θύμα και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθεί ο καθένας από αυτούς που μας ακούν. Σταύρο, είναι... ναι. Ξέρεις κάτι... Πολύ σωστά ήταν η τοποθέτησή σου όσον αφορά ότι αυτό που είπα και προηγουμένως και εγώ, ότι εάν δεν, το ξανατονίζω, 100 φορές γάμο το, λοιπόν, δεν αντιληφθούμε
τη σοβαρότητα. Ποια σοβαρότητα, εδώ μιλάμε για, πάει για εξόντωση η ανθρωπότητα, δηλαδή μπορεί να ακούγεται λίγο βαρύγδουπο, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα με το σούπερ μάρκετ συμβαίνει πραγματικά. Δηλαδή μας έχουν πει από σούπερ μάρκετ, εδώ από το Μασούτη συγκεκριμένα, ότι στέλνει ένα μήνυμα, πάω στο σούπερ μάρκετ, πάρω ένα γιαούρτι, πάω στο σούπερ μάρκετ. Ρε, τι δεν έχουν καταλάβει, μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ, γιατί εγώ τα έχω χάσει. Τι δεν έχουν καταλάβει. Δεν μπορεί να μην έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης όταν διαβάζουμε σε ένα 24ωρο 700 τόσα θύματα στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Δεν γίνεται να μην το έχουν καταλάβει. Δεν υπάρχει, δεν έχουν καταλάβει, δεν θέλουν να καταλάβουν. Εδώ, αν βλέπαμε τα ρεπορτάζ που παίζουν τα αθηναϊκά κανάλια, τα πανελλήνιας εμβέλειας κανάλια τις προηγούμενες μέρες, υπήρχε άνθρωπος ο οποίος του επιβλήθη πρόστιμο, γιατί μετά από τρεις μέρες από την επιβολή των μέτρων του περιορισμού της άσκοπης κυκλοφορίας, βγήκε έξω και λέει: εγώ δεν ξέρω ποιο μέτρο, τι λέτε, τι είναι αυτά που μου λέτε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος κοιμόταν τέσσερις μέρες και ξύπνησε την τέταρτη και βγήκε έξω και δεν ξέρει ποιο μέτρο έχει ληφθεί από την κυβέρνηση για να σώσει τόσο το σύστημα υγείας, το οποίο χωλαίνει όλα αυτά τα χρόνια και όχι τώρα, αλλά για να σώσει και εμάς. Θα πρέπει να αντιληφθούν αυτοί οι οποίοι είναι καλά σήμερα, μας ακούν, μας βλέπουν, είναι καλά. Αύριο μπορεί να μην είναι καλά. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε οι επιστήμονες, από την τέταρτη μέρα και μετά, ο άνθρωπος που έχει προσβληθεί και θα δείξει στοιχεία ότι έχει προσβληθεί από αυτό, αυτοί οι οποίοι δεν το περνάνε απαλά, αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα υγείας, αυτοί οι οποίοι έχουν ζάχαρο, έχουν πίεση, αυτοί οι οποίοι έχουν προβλήματα αναπνευστικού, έχουν προβλήματα με την καρδιά τους, λοιπόν, αυτοί το νιώθουν, το αισθάνονται πιο βαριά. Αυτοί που το περνάνε χαλαρά, από την τέταρτη μέρα μέχρι την έβδομη, εκείνη ώρα να βγει, ίσως και παραπάνω. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι και αν δεν νιώθουν, και αν νιώθουν, συγγνώμη, καλά οι ίδιοι τους, μπορεί να τον έχουν τον ιό και να κάνουν ζημία σε δικούς τους ανθρώπους. Αυτό έχει σημασία στις επιβολές των μέτρων. Θέλουμε να σπάσουμε την εξάπλωση του ιού. Ο ιός θα εξαπλωθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Η δική μας αυτή τη στιγμή άμυνα επάνω σε αυτό είναι το να σπάσουμε την ανεξέλεγκτη ή αν θέλεις την συχνή διάδοση του. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθεί ο καθένας. Ναι, θα βγεις μισή ώρα να αθληθείς, θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Δεν θα πεις να πάω άλλη μία ώρα. Όχι, μισή ώρα είναι αρκετό. Μπορείς να το περιορίσεις. Θα βγεις να πας στο μάρκετ μία φορά την εβδομάδα. Θα βγεις στο περίπτερο μία φορά την ημέρα. Θα κάνεις την βόλτα με το σκύλο σου δύο φορές και όχι τρεις ή τέσσερις που έκανες και ο σκύλος δεν είναι αντικείμενο για να σε βοηθήσει να βγεις. Και αυτός είναι ζώο, είναι οργανισμός και αυτός έχει την ανάγκη του, αλλά μέχρι εκεί, μέχρι ένα σημείο, θα πρέπει να το περιορίσουμε. Και δεν θέλω να ακούω χαζομάρες του τύπου «Α, εγώ έχω δουλειά στο κτήμα μου, α, εγώ θέλω να πάω να ραντήσω τις ελιές μου, α, εγώ θέλω να πάω να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο». Αυτά θα τα κάνουμε αν είμαστε όλοι καλά και αν φροντίσουμε για αυτό όλοι μας, είναι χρέος όλοι μας να λειτουργήσουμε σαν μια γροθιά απέναντι σε αυτήν την ασύμμετρη απειλή. Λοιπόν, μετά από αυτό και αυτό το πράγμα, όσο δεν το βάζουμε στο μυαλό μας για να καθίσουμε μέσα στα σπίτια μας και να μην βγαίνουμε άσκοπα δημιουργώντας προβλήματα, δεν θα μας επιτραπεί να το κάνουμε σύντομα. Θα τραβήξει παραπάνω. Περιμέναν την έξαρση από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Καθυστέρησε μία-δύο μέρες, θεωρώ, λόγω της καλοκαιρίας που υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα. Από εδώ και μετά όμως δεν είναι καιρός για να παίζουμε. Και το ξέρουμε καλά. Είτε αυτοί που θέλουν να το πιστέψουν και το αντιλαμβάνονται, είτε και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να το πιστέψουν, αλλά πρέπει με το ζόρι να το πιστέψουν. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται τόσος κόσμος στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, επιστρέφοντας από τις δουλειές του από το εξωτερικό, και να γυρνούν δεξιά και αριστερά, ενώ θα έπρεπε να είναι σε καραντίνα από την πρώτη μέρα που πάτησαν το πόδι τους στο σπίτι τους. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα πληρώνει σήμερα ο Εχήνος και κατά την άποψη πάρα πολλών θα έπρεπε να υπήρχε καραντίνα σε όλη την περιοχή του Δήμου Μίκης. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί επειδή τα χωριά έχουν απόσταση μεταξύ τους. Ναι. Θα πρέπει να αντιληφθούν και με την Ξάνθη έχουν απόσταση. Θα πρέπει να αντιληφθούν εκεί οι κάτοικοι. Και γι' αυτό εχθές ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι οι κάτοικοι των υπόλοιπων χωριών του Δήμου Μίκης θα πρέπει να περιοριστούν αυστηρά μέσα στα σπίτια τους και να κόψουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Χωρίς το τι είπε στην καραντίνα στον Εχήνο, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η διασπορά δεν έχει φύγει.
Είναι εδώ. Ο ιός είναι εδώ. Ο κορονοϊός είναι εδώ. Η απειλή είναι εδώ. Είναι μέσα στα σπίτια μας, έξω από τις πόρτες μας, και αυτό θα πρέπει να το λύσουμε. Εξάλλου, εκεί κινήθηκαν και οι τελευταίες ανακοινώσεις που είχαν εκδοθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Ξάνθης. Με αποκορύφωμα αυτή που έλεγε ο κορονοϊός είναι έξω από την πόρτα μας. Σταύρο, όσον αφορά το, το συνάνθρωπο που έφυγε και μάλιστα σε πολύ ηλικία 46 χρονών, έτσι. 47. Τέλος πάντων, που δείχνει, που δείχνει ότι δεν κάνει διακρίσεις ούτε σε ηλικίες, ούτε σε επαγγέλματα, ούτε σε πλούσιους, ούτε σε φτωχούς, ούτε τίποτα. Έχουν επαρθεί κάποια ιδιαίτερα μέτρα στο τέταρτο σώμα στρατού κάπου, ας πούμε? Γνωρίζω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστός πως ήταν θετικός στον κορονοϊό, ενημερώθηκε τόσο το ολόκληρο το στρατόπεδο στο οποίο υπηρετούσε, όσο και οι άνθρωποι που είχαν έρθει σε κοντινότερη επαφή μαζί του. Αν έχουν γίνει εξετάσεις σε κάποιους, αν έχουν μπει σε καραντίνα, αν έχουν τεθεί σε περιορισμό, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ Σταύρο Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, για τη συνεργασία. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να είναι ίσως το τελευταίο δυστάριστο νέο για τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Όλοι έχουμε οικογένειες, όλοι έχουμε μεγαλύτερους ανθρώπους μέσα στις οικογένειες αυτές. Πρέπει να τους προστατεύσουμε και πρέπει, επειδή όπως προείπες, δεν κάνει διακρίση ο ιός, πρέπει να προστατεύσουμε γενικά το κοινό σύνολο. Έτσι. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε απερίσκεπτα. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλετε κι άλλα? Έχουμε κι άλλα. Προσπαθούμε, ξέρετε, όλοι μας, να ακούμε κάτι πιο, αν θέλετε, πιο θετικό, πιο ενθαρρυντικό, πιο. Όμως, τα γεγονότα μας προλαβαίνουν. Και όλοι εσείς που ακόμη, όλοι εσείς, πόσοι είστε, λίγοι, φαντάζομαι. Αυτοί οι λίγοι όμως μπορεί να κάνουν τεράστιο κακό. Τεράστιο. Κάτι που εμείς οι πολλοί δεν μπορούμε να κάνουμε ή προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, εσείς οι λιγοστοί μπορείτε να κάνετε τεράστιο κακό. Δεν ξέρω πώς θα σας απομονώσουμε, δεν ξέρω πώς θα σας πείσουμε, δεν ξέρω, δεν ξέρω ειλικρινά, από τη στιγμή που δεν ξέρουν οι ίδιοι υπεύθυνοι και αυτοί, πόσο θα το καταλάβετε ότι πια τα πράγματα δεν είναι αστεία, ρε παιδιά, δεν είναι αστεία. Πάρτε το χαμπάρι, μέσα και μόνο μέσα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι και θα επιστρέψουμε για νεότερα. Θα πάμε απευθείας στην πρώτη ζωντανή σύνδεση για σήμερα με τον Τάσο τον Παλαιστίδη, ο οποίος άφησε τον Εύρο και πήγε προς την άλλη πλευρά, πιο παιδινά λίγο, στο Πράβι, στην Ελευθερούπολη. Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε και ένα σλόγγαν έχουμε δημιουργήσει. Το είχαμε δημιουργήσει πέρυσι που λέγαμε την Παρασκευή το βράδυ ραντεβού στο Πράβι, έτσι για να ξεκινάμε και ευχάριστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, δεν αφήσαμε τον Εύρο. Η αλήθεια είναι αυτή ότι συνεχίζουμε το ρεπορτάζ και εκεί. Είμαστε παντού και στον Εκκίνο χθες το βράδυ, από τα πρώτα μέσα, ακόμα και από τα πανελλαδικά, για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο Μίκης μετά την απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Νίκου Χαρταλιά ότι μπαίνει σε καραντίνα ο οικισμός του Εκκίνου, η δημοτική κοινότητα Εκκίνου και ο Δήμος Μίκης γενικότερα. Ήδη από εχθές στις 6 περιπολικά ήταν στην διασταύρωση και έξω από τον οικισμό και δεν επέτρεπαν σε κανέναν πολίτη ούτε να μετακινηθεί ούτε να φύγει από τον Δήμο και να, οποιοδήποτε άλλος να μπει στο Δήμο. Άρα λοιπόν αυτά τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από χθες το απόγευμα στις 6. Η διάρκεια της καραντίνας θα είναι για 15 ημέρες. Ήδη σήμερα περιφέρεια, Δήμος, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική είναι σε συνεννόηση προκειμένου να δουν πώς θα ξεκινήσει και η τροφοδοσία
στον Εχίνο, στον Δήμο της Μίκης και πώς θα ακολουθηθούν οι υπόλοιπες διαδικασίες. Είχαμε και τον Δήμαρχο της Ξάνθης προηγουμένως και τον συνάδελφο τον Βλαχόπουλο από τη Φωνή της Ξάνθης που είχαμε μια κουβέντα για αυτά. Να σε ρωτήσω τώρα, εκεί στο Δήμο της Ελευθερούπολης βρίσκεσαι του Παγκαίου. Τι είναι οι κύριοι που είναι πίσω με τις μάσκες, τι ακριβώς κάνουν? Είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας που όπως μπορούμε να δούμε φορούν αυτήν την ειδική στολή μαζί με γυαλιά και μάσκες έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί έρχονται, κάνουν ένα επίσης πολύ δύσκολο έργο. Την αποκομιδή των σκουπιδιών και όχι μόνο. Τομέας καθαριότητας πρέπει οι εργαζόμενοι τουλάχιστον να προφυλάσσονται και να παίρνουν όλα εκείνα τα μέτρα γιατί ποτέ δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει. Έτσι λοιπόν εδώ με ειδικές στολές πλέον γίνεται η εργασία των ανθρώπων αυτών στον τομέα της καθαριότητας και είναι λογικό, Άγγελε, ότι έχουν οικογένειες και αυτοί και οι εργαζόμενοι όλοι στον τομέα της καθαριότητας πρέπει να φορούν αυτές εδώ ακριβώς τις στολές που βλέπετε, την άσπρη στολή με το κίτρινο γυλαίκο, τα γυαλιά και τις μάσκες, διότι είναι απαραίτητο για την δική τους προστασία αλλά και των υπολείπων. Ναι, αυτός ο εξοπλισμός προϋπήρχε ή προμηθεύτηκε τώρα ο Δήμος Παγκαίου, γιατί δεν το έχουμε δει αυτό και στην Καβάλα, προς το παρόν τώρα τουλάχιστον. Θα το μάθουμε ευθύς αμέσως από τον πρόεδρο των εργαζομένων του Δήμου. Οι στολές αυτές, καλημέρα, οι στολές αυτές υπήρχαν ή τις προμηθευτήκατε? Είχαμε κάποια τεμάχια, τα είχαμε ήδη προμηθευτεί, όπως προβλέπετε να έχουμε κάποια τέτοια, αλλά λόγω του κορονοϊού, λόγω της ίωσης αυτής, έχουμε προμηθευτεί επιπλέον 300-400 φόρμες. Άρα τις στολές αυτές τις φορούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας και οι οδηγοί και αυτοί που είναι πίσω? Η πίσω αυτή τη συγκεκριμένη στολή, τα μέτρα πρόληψης για αυτά είναι για τα παιδιά που είναι κρεμασμένα πίσω από το απορριμματοφόρο. Ο οδηγός έχει τη μάσκα του και τα άλλα εξαρτήματα τα οποία του παρέχουν τα γκάντια, τα οποία του παρέχουν την ασφάλεια. Αυτό εδώ είναι το έξτρα, η φόρμα είναι η έξτρα λόγω του κορονοϊού. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε τον μπουφάν μας, την ιτσεράδα μας, τα γκάντια μας και την απλή τη μάσκα. Άρα στολές υπάρχουν για τους εργαζόμενους των παιδιών αυτών, των ανθρώπων αυτών που είναι πίσω από τα απορριμματοφόρα, που εκεί είναι και πιο δύσκολα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε επάρκεια ο Δήμος, εμείς σαν σύλλογος και η Δημοτική Αρχή, με ρύμνηση ώστε να πάρουμε να γίνει άμεση η προμήθεια τέτοιων υλικών, ώστε να έχουμε και εμείς ασφάλεια, αλλά φανταστείτε τώρα τι θα γίνει σε μια περίπτωση που ουμιγένετο κάποιος εργαζόμενος μας παρουσιάσει κάποιο κρούσμα. Θα διαλύσει όλος ο Δήμος σε σχέση με αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πάνε παντού, έρχονται σε πάρα πολλά μέρη. Και καταλαβαίνετε τι είναι επικινδυνότητα. Γι' αυτό και εμείς πήραμε αυτά τα μέτρα. Τάσο, η διαχείριση από τους πολίτες όσον αφορά τα απορρίμματα, να ρωτήσουμε τον Πρόεδρο, γίνεται σε κανονικές συνθήκες ή υπάρχει μια ανεξέλεκτη κατάσταση? Και τι συνιστά ο Πρόεδρος γι' αυτό? Ο Άγγελος Ζέλεος ρωτά τα απορρίμματα, οι πολίτες τώρα που λόγω και των περιοριστικών μέτρων είναι στο σπίτι, έχουμε μια ομαλή αποκομιδή και μια ροή. Από τα τονάζ που βλέπουμε, είμαστε σε καλά επίπεδα σε σχέση αν ήταν διαφορετική ο καιρός. Τώρα με τα τονάζ που βλέπουμε έχει πέσει κάπως. Ο κόσμος βλέπει και δεν αφήνει τα απορρίμματα. Κύριε Γενικέ, ελάτε λιγάκι, είναι ο κύριος ο Γενικός, ο οποίος μπορεί να μας δώσει και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία χρειάζονται σε σχέση πάντοτε με τα απορρίμματα και πού μπορούμε εμείς με τις δομές που έχουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον κόσμο. Εκτός από την καθαριότητα, αυτό που σαν πρόεδρος του Συλλόγου ήθελα να πω, ότι έχουμε και άλλες δομές στο Δήμο, όπως είναι η βοήθεια στο σπίτι, όπως είναι η κοινωνική μέρημνα, η οποία είναι ανοιχτές για το κοινό. Και πιστεύω ότι ο Γενικός πρέπει να σας δώσει κάποια άλλα στοιχεία. Δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος Τζέλιος κάτι άλλο. Ναι, για να τον ακούσουμε τον Γενικό, κύριε λοιπόν. Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ, καλημέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ο Δήμος Παγκαίου προσπαθεί να έχει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ετοιμότητα, έτσι ώστε να μπορέσει να στηρίξει πολυεπίπεδα το κοινωνικό σύνολο σε αυτή τη δύσκολη εποχή στην οποία βιώνουμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο και να στηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες,
Ενισχύσαμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, ενισχύσαμε όλα αυτά τα άτομα που δουλεύουν στο Βοήθεια στο Σπίτι με προσωπικό από τους παιδικούς σταθμούς, το οποίο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν ευπαθείς ομάδες, άτομα μεγαλύτερα άνω των 70 ετών, άτομα τα οποία έχουν χρόνια νοσήματα και δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι, άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον να τα στηρίξει. Απλά αυτό που θέλουμε και από εσάς τη βοήθειά σας είναι να γίνει γνωστό αυτό, τα τηλέφωνα που μπορούν να τηλεφωνούν κατά δημοτική ενότητα για να εξυπηρετηθούν. Και γιατί σας το λέω αυτό, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι ακόμα δεν έχει φτάσει σε αυτές τις ηλικίες προφανώς και ψάχνουμε και εμείς τρόπους να το κάνουμε και τηλεφωνούν σε άσχετα τηλέφωνα στο Δήμο ζητώντας τη βοήθεια του Δήμου. Υπάρχουν λοιπόν τηλέφωνα σε κάθε δημοτική ενότητα, λειτουργεί το Βοήθεια στο Σπίτι ενισχυμένο με το προσωπικό που είπαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα και τα φάρμακα. Έτσι λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να πω κάποια τηλέφωνα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μισό λεπτό, έτσι, Τάσο, Τάσο, πριν πει τα τηλέφωνα ο Γενικός, το ερώτημα είναι, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, εφόσον υπάρχει τηλέφωνο, αυτό δεν πρέπει και δεν είναι υποχρεωμένος ο εκάστοτε πρόεδρος κάθε δημοτικού διαμερίσματος να συμβάλλει στην διάδοση αυτού του τηλεφώνου, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα? Σε κάθε δημοτική ενότητα υπάρχει ένα τηλέφωνο. Ο πρόεδρος της κοινότητας πρέπει με κάποιο τρόπο να το διαδώσει. Σε κάθε δημοτική ενότητα υπάρχει. Δηλαδή, πάντα εκεί που είναι η έδρα των βοήθεια στο σπίτι υπάρχει ένα τηλέφωνο. Ωραία. Εκεί δηλαδή, αν θέλετε να τα πω στην Ελευθερούπολη, έχουμε τη δημοτική ενότητα Ελευθερούπολης, τον πρώην Δήμο Ελευθερούπολης. Είναι στα τηλέφωνα 259-20-3315. Είναι το Βοήθεια στο Σπίτι, συν η κοινωνική μας υπηρεσία, τα κέντρα κοινότητας, 259-20-22-575 και 259-20-22-770. Πάμε στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών. Το τηλέφωνο είναι 259-43-50-004. Στη Δημοτική Ενότητα Παγκαίου, 259-20-61-207. Στη Δημοτική Ενότητα Πιερέων, 25920-51505. Και στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού, τα τηλέφωνα 25923-50500. Είναι αυτά τα τηλέφωνα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορούμε και εμείς να ανταποκρινόμαστε άμεσα και να μην λειτουργούν κατευθείαν σε αυτά τα αιτήματα που έχουν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Κύριε Γενικέ, αν για παράδειγμα κάποιοι άνθρωποι ζουν μόνοι, δεν έχουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους κτλ., ανταποκρίνεται το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι είτε για τα τρόφιμά τους είτε για τα φάρμακα τα οποία είναι απαραίτητα? Το προσωπικό του Βοήθεια στο Σπίτι πηγαίνει στο σπίτι, βλέπει τι τρόφιμα χρειάζονται, πηγαίνει, τα αγοράζει και τα πηγαίνει στους συμπολίτες. Επίσης και τα φάρμακα. Δεν σας κρύβω, μας έτυχε και περίπτωση ανθρώπων που δεν μπορούσαν να βγουν έξω για να πάρουν τη σύνταξή τους. Εκεί λοιπόν το έκανε το προσωπικό του Βοήθεια στο Σπίτι. Αυτό το πράγμα πήγε και έβγαλε τη σύνταξη των ανθρώπων και τους έδωσε. Είναι άνθρωποι που ήταν υπερήλικες, 88 χρονών, και όπως καταλαβαίνετε φοβούνταν να βγουν έξω, δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον και το πραγματοποίησαν. Προσφέρουμε οτιδήποτε χρειαστούν. Οτιδήποτε θα αξιολογηθεί το αίτημά τους και θα δράσει άμεσα το Βοήθεια στο Σπίτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε αυτό το μένουμε σπίτι να στηρίξουμε κι εμείς όσο μπορούμε σαν Δήμος αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε όντως να μείνουν στο σπίτι. Ωραία. Τάσο. Άγγελε, αυτά. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Εγώ αυτό που έχω να προσθέσω για όλους, μα για όλους ανεξαιρέτως που μας ακούνε, που μας παρακολουθούν. Τα τηλέφωνα τα είπε βέβαια ο κ. Γενικός εκεί του Δήμου, αλλά δεν θα πρόλαβε κανείς να τα σημειώσει. Άρα λοιπόν το πιο εύκολο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι το εξής. Ένα, σε κάθε δημοτική ενότητα υπάρχει και κάποιος ο οποίος είναι του Δήμου. Ο τοπικός πρόεδρος εκεί του δημοτικού διαμερίσματος. Καλή ώρα, ας πούμε, τώρα θυμήθηκα την καλή μου φίλη, την κυρία Χρυσαφούδη. Λοιπόν, εκεί στο Δημοτική Ενότητα Ορφανού μπορείτε, ας πούμε, να τη ρωτήσετε τι τηλέφωνο μπορώ να πάρω για να εξυπηρετηθώ. Σε άλλες δημοτικές κοινότητες και εγώ υπάρχει ο αντιδήμαρχος ο Χρήστος Οπριονίδης. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν ρωτάτε και θα σας ενημερώσουν
Ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να καταπιώ κιόλας. Λοιπόν, θα σε ενημερώσουν για το πού πρέπει να απευθυνθείτε για να πάρετε τηλέφωνο να έρθει η βοήθεια στο σπίτι. Μην το παίζετε όλοι εσείς όπως το παίζουν και κάποιοι νεαροί μάγκες. Να το πω έτσι απλά. Θα βγω εγώ να πάω και σέρνει τα πόδια του άλλος και πάει στο φαρμακείο. Μην πάτε. Θα σας εξυπηρετήσει το βοήθεια στο σπίτι. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Λοιπόν, εάν έχουμε το Λάτσα, τον θέλω τώρα και όχι διαφημίσεις, με έχεις πρίξει με τις διαφημίσεις, έλεος πια. Λοιπόν, θα πάμε και σε τηλεθεατή. Τώρα εδώ κοιτάξτε να δείτε, ο πόνος του καθενός ποιος είναι, του καθενός, του ορισμένων. Ερώτημα, τώρα εγώ τι να πω για αυτό το ερώτημα. Δεν αναφέρομαι στο φίλο που έκανε αυτό το ερώτημα μόνο, αλλά σε όλους μας. Δηλαδή, τι, εδώ κοιτάμε τώρα πώς να σώσουμε τις ζωές μας, πώς να στηθούμε ξανά στα πόδια μας, πώς να γλιτώσουμε από αυτό το θανατηφόρο ιό και τι ρωτάει, φίλος, φίλη, δεν ξέρω. Επειδή λέει το κράτος πήρε πρωτοβουλία για μείωση ενοικίου, ρωτάω, αν θα μειωθούν και τα ποσά για τα τραπεζοκαθίσματα που πληρώνουμε στο λιμενικό. Όχι ρε φίλε, όχι. Δεν με ενδιαφέρει αν θα αυξηθούν, αν θα μειωθούν, αν θα κάνουν. Αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να είμαστε όλοι αύριο όταν περάσει αυτό το κακό και πάλι στα πόδια μας. Εντάξει, τίποτα οικονομικό δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Τίποτα, επιτέλους καταλάβετε το. Πότε θα πάρουμε εκείνο το επίδομα, αν θα πάρουμε τα 800, μη σώσουμε και τα πάρουμε. Έλεος πια. Έλεος. Να μείνουμε ζωντανοί είναι το ζητούμενο. Να μην γίνουμε Ιταλία, Ισπανία, δεν ξέρω τι άλλο να είναι το ζητούμενο. Αν αυξηθούν τα τραπεζοκαθίσματα, αυτό είναι το ζήτημα. Πάμε σε τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Άγγελα, τηλεφωνώ από εδώ, από Καβάλα, πάνω από το Προφητηλία. Πάνω ήθελα από το Προφητηλία, να... ναι. Ναι. Εγώ είμαι στον πρωτογενή τομέα και άκουω τον συνάδελφο από τη Ζάδη. Εμείς έχουμε θέμα, αν δεν πάμε... μέρες που πρέπει είτε να σπείρουμε, είτε να ραντίσουμε, είτε να ταΐσουμε τα ζώα σε όλες. Ναι. Έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάτσουμε στο σπίτι. Δηλαδή, η ζωική παραγωγή έχει καθημερινή επαφή με τα ζώα. Πρέπει να πηγαίνουν κάθε μέρα. Ναι. Η μελισσοκομεία τα ίδια, τα χωράφια τα ίδια. Πώς να γίνει αυτό? Δεν πρέπει να βγω από το σπίτι. Δεν έχετε πάρει απάντηση από κάπου, δεν ενημερωθήκατε από κάπου εσείς. Αφού ανήκετε. Μισό λεπτό. Αφού ανήκετε στον αγροτικό τομέα. Ή στο κτηνοτροφικό, δεν έχετε κάποια ενημέρωση? Ενημέρωση έχω, μπορώ να βγω. Απλά διαμαρτύρομαι στο ότι είπε ο συνάδελφός σας να τα αφήσουμε. Ναι. Και όταν γίνουμε καλά να ξαναπάμε. Εδώ παίζουμε με ημερομηνίες, με ώρες. Θέλουν λιπάσματα, θέλουν τροφές. Ναι, αλλά και εδώ θα σου πω, σου λέω ότι έχεις όλα τα δίκαια του κόσμου. Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα και τα σπαρτά και τα... Από την άλλη όμως, από την άλλη, εγώ εδώ δηλαδή δεν θέλω να αρκιστώ στον αέρα, σου δίνω το λόγο της τιμής μου, ότι δεν έρχομαι για να πάρω 150-300 ευρώ. Ειλικρινά σου μιλάω. Έρχομαι γιατί είναι τέτοια η δουλειά μου. Σήμερα ήμουν έτοιμος να πάρω τηλέφωνο και να ισχυριστώ για τη δικαιολογία ότι βρέχει και δεν μπορώ να κατέβω από το σπίτι μου για να μην κάνω εκπομπή, για να μην εκτίθομαι σε δημόσιο χώρο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Καταλαβαίνω. Δηλαδή το πρώτιστο είναι τι να τα κάνω εγώ τα σπαρτά, τα αγαθά, το γάλα, εάν δεν υπάρχω αύριο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Έρχεται δηλαδή σε ένα σημείο, λες ζωή που είναι εκεί ή σπαρτά. Σπαρτά εγώ λοιπόν, πάει η ζωή. Εγώ σκέφτομαι ότι και το μπορέσουμε με το καλό και το ξεπεράσουμε αυτό, πώς θα ζήσω. Αν χάσω χρονιά, κάτσε τώρα, κάτσε, περίμενε. Εδώ μιλάμε για 15 μέρες μέχρι τις 6-7 Απριλίου. Πρέπει να είναι αυστηρά μέσα. Μέσα ρε παιδιά, τι να σου πω τώρα για τα σπαρτά. Δεν έχω να σου πω κάτι. Ο καθένας... Μέσα είμαστε, δεν βγαίνουμε έξω. Απλά πάμε στο κτήμα, ναι, να κάνουμε την αγάπη, ναι, και γυρνάμε. Ωραία, πέσω. Ωραία. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον φίλο μου τον Θέμη, τον πρόεδρο των αγροτών της Καβάλας, τον Καλπακίδη, για να δούμε τι λέει και για όλα αυτά.
Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε υποχρεωτικά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ευχαριστώ. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου καμιά φορά, αλλά ξέρετε, δεν βάζω τίποτα πιο πάνω από την ίδια μας τη ζωή, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Είμαι παράλογος. Μπορεί. Τι να πω. Λοιπόν, θα πάμε στον Σπύρο. Θα πάμε στον Σπύρο. Θα πάμε στον Σπύρο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Προέχει η ενημέρωση και όχι οι διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν στον καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Σπύρο το Λάτσα, τον εκδότη της εφημερίδας Εργασίας Ιν στην Δράμα και βέβαια και του καναλιού, συνάδελφο. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα από την Δράμα. Για πες μου, ρε Σπύρο, τι γίνεται εκεί. Ξέρεις, δεν ξέρω αν εσένα στο βάζουν αυτό το ερώτημα, αλλά εμένα μου το βάζουν συχνά. Τώρα με διαφέρει εμένα και τον άλλον αν αυξηθούν τα τραπεζοκαθίσματα και αν υπάρχει αύξηση. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό το πράγμα με ξεπερνάει. Μα την Παναγία σου μιλάω. Κοίτα, Άγγελε, γενικώς ο κόσμος είναι σε πολλές περιπτώσεις... Άνοιξε μου το ηχείο, συνακούω το Σπύρο καλά. Ναι, πες μου, Σπύρο. Ο κόσμος σε πολλές περιπτώσεις είναι περίεργος, είναι ιδιόρυθμος σε αρκετές περιπτώσεις, για να μην πω σε πολλές, και αν θέλεις, πολλές φορές εκμεταλλεύονται ή αξιοποιούν, αν θέλεις, τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσα από ένα δημόσιο βήμα να πούν και τα δικά τους αιτήματα και τις δικές τους παρατηρήσεις. Ο καθένας λοιπόν έχει την αίσθηση ότι πραγματικά και τα ζώα πρέπει να ταϊστούν και τα χωράφια πρέπει να σπαρούν και όλα πρέπει να γίνουν κτλ. Πολύ σωστά όμως λες και βάζεις ότι πάνω από την ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει τίποτα από αυτό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Επομένως λοιπόν καλό είναι να αξιολογούμε και να βάζουμε σε μία τάξη τα πράγματα και όταν μιλάμε για ένα θέμα που αφορά ζωή ή θάνατο, να μην ζητάμε πράγματα τώρα αν θα αυξηθούν τα τραπεζοκαθίσματα ή όχι. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει λοιπόν ότι δεν θα πληρώσουν τέλη τραπεζοκαθισμάτων ναι. κτλ. Σε μία σειρά από επιχειρήσεις κτλ. Που άπτονται των Δήμων κυρίως. Τώρα, αν υπολογίζεται το λιμενικό ταμείο, δεν το ξέρω αυτό, δεν το είδα, ναι. δεν πρόλαβα να το ψάξω να το δω. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ στη Δράμα δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια χαρά, είμαστε προστατευμένοι, είμαστε, αν θέλεις, πειθαρχημένοι σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα όμως το οποίο έχει προκύψει και το οποίο είναι 20 χιλιόμετρα από εδώ, ναι. είναι το θέμα της αλληστράτης. Ναι. Ένα θέμα λοιπόν, το οποίο εκεί κάποιος άνθρωπος πήγε, ήρθε από το εξωτερικό, τα είπα χθες στο ρεπορτάζ, περπάτησε, έκανε, βγήκε, μπήκε, τέλος πάντων κτλ. Ειδήσεις και πληροφορίες λένε ότι εθεάθη στη Δράμα. Επίσης λένε ότι επισκέφθηκε κάποια καταστήματα στη Δράμα προκειμένου να κάνει κάποιες δουλειές κτλ. Με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μετά το χθεσινό ρεπορτάζ ένας πανικός εντός εισαγωγικών από ορισμένους στη Δράμα οι οποίοι πραγματικά δεν ήθελαν να ακούσουν αυτό το πράγμα ή εν πάση περιπτώσει δεν τους άρεσε ο τρόπος ενδεχομένως που τα είπαμε ή ο τρόπος που ξέρω εγώ τα βγάλαμε στη δημοσιότητα. Θα σου πω λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι ήδη στο νοσοκομείο και συγγενικό του πρόσωπο κτλ. Εύχομαι να είναι πάντα καλά και να επιστρέψει πίσω υγιής και όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα η δουλειά μας, η πολύ σοβαρή αυτή δουλειά που κάνουμε, όσο και αν κάποιοι τη λιδωρούν, όσο και αν κάποιοι, αν θέλεις, δημιουργούν κλίμα αρνητικό από προσωπική εμπάθεια ενδεχομένως και όχι γιατί πραγματικά πρέπει, είναι ότι πρέπει να αναδεικνύουμε τα θέματα, την είδηση και να λέμε κάποια πράγματα ούτως ώστε να προστατεύονται κάποιοι άνθρωποι. Έχω δεχτεί δεκάδες μηνύματα στο Facebook, στο inbox ας πούμε, το πω έτσι πολύ απλά και κάποια δημόσια τα οποία πραγματικά λένε την άποψή τους και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν είναι δυνατόν ένας δημοσιογράφος να υποκαταστήσει τις αρχές ενός τόπου, τα θεσμικά όργανα, τους συλλόγους, τον ιατρικό, τον φαρμακευτικό, τον οποιονδήποτε άλλο σύλλογο υπάρχει, τον εμπορικό κτλ. Και να καθίσουμε εμείς να πούμε ότι πήγε εκεί, πήγε εδώ, έκανε εκείνο, μίλησε με τον τάδε κτλ. Αυτά, εάν θέλει κάποιος, υπάρχει η χνηλάτιση στις περιφερειακές ενότητες, μπορούν να καθίσουν, να τα δουν, να τα ψάξουν και αν κρίνουν σκόπιμο και με εντολή εισαγγελέα ή χωρίς αυτήν, να τα προχωρήσουν σε μια δημοσιοποίηση. Γιατί βλέπω και διαβάζω
ευτυχώς ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, από ειδικούς σε εισαγωγικά, να σου το πω έτσι πολύ απλά, που πραγματικά με εντυπωσιάζουν. Το ζήτημα είναι ότι πήγε, περπάτησε, βγήκε, έκανε. Το ότι έγιναν πολιτικές συναντήσεις δεν είναι ψέματα. Το ότι πήγε σε τραπέζι με πολιτικά πρόσωπα δεν είναι ψέματα. Το ότι ήταν εκεί υπουργός παρών δεν είναι ψέματα. Λοιπόν, ας καθίσουν αυτοί οι οποίοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα ξαπλωμένοι στον καναπέ να γράφουν ό,τι θέλουν και να λένε ό,τι θέλουν, έτσι, να πάνε να ρωτήσουν και να ψάξουν. Το ρεπορτάζ είναι αυτό. Στην Αλιστράτη υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα και καλό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Να μείνουμε στο σπίτι, να μείνουμε μέσα προκειμένου να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Όποιος δεν του αρέσει, πολύ απλά ας πηγαίνει να βλέπει κάτι άλλο. Ας βάζει κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση, ας βάζει κάτι άλλο. Την είδηση πρέπει να την πούμε και θα τη λέμε όσο είναι δυνατόν να την διασταυρώνουμε και να την φιλτράρουμε. Ξέρω πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλές πτυχές του θέματος αυτού από συγγενικά ή από πρόσωπα τριγύρω κτλ. Δεν τα λέω γιατί δεν είναι διασταυρωμένα, αλλά από εκεί και πέρα το ότι υπάρχει πρόβλημα στην Αλιστράτη, το ότι υπάρχει θέμα εκεί στην τοπική κοινωνία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχει, θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι. Τώρα, το αν είναι ανθρωποφαγία, όπως ισχυρίζονται κάποιοι σκερβελέδες γενικώς της πολιτικής ζωής του τόπου μας εδώ, γιατί έτσι πρέπει να τους πω, σκερβελέδες. Λοιπόν, κολοτούμπατζιδες και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσα να τους πω πάρα πολύ δημόσια. Το ότι αν είναι λοιπόν ανθρωποφαγία, αυτό θα φανεί. Δεν έχουμε σκοπό ούτε ανθρωποφαγία να κάνουμε, ούτε να πούμε κάτι κακό για κανέναν. Δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο προσωπικά ποιος είναι κτλ. Μπορεί να έχουμε τα στοιχεία του και να λέμε είναι εκείνος ή ο άλλος και να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα στα χέρια μας. Όμως είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε, Άγγελε. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ας κρίνει και ας πράξει ό,τι θέλει. Καλό είναι να προστατευόμαστε, καλό είναι να μένουμε μέσα, καλό είναι να ξέρουμε ότι στη γειτονιά μας υπάρχει πρόβλημα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση του κόσμου για όποιους τα γράφουν. Σπύρο, δεν σε διέκοψα καθόλου, γιατί συμφωνώ και επαυξάνω με όσα είπες και ακόμη περισσότερα, διότι εμείς δεν είμαστε εδώ και εσύ από εκεί και εγώ από εδώ να πούμε «Α, η Κατερίνα, το μάθατε, ξέρω εγώ, αυτό, εκείνο, το άλλο». Εμείς δεν μιλάμε μόνο με στοιχεία και χωρίς ονόματα, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ένα όνομα αυτό ή το τάδε ή το τάδε, είναι εκεί το ζητούμενο. Μη λες ονόματα μόνο, γιατί μπορεί κάποιος να κάνει συνειρμό και να νομίσει ότι κάτι λέμε παραπάνω. Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Γιατί δεν ξέρω και πώς λένε την οικογένεια δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Πώς λένε, δεν ξέρω αν έχει αδελφές, δεν ξέρω τίποτα πάνω σε αυτά. Το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη, είναι και συγγενικό του πρόσωπο μαζί. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως είναι και άλλα συγγενικά πρόσωπα μαζί. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που είναι αρμόδιοι και αυτοί που είναι υπεύθυνοι, ας καθίσουν να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει. Κανείς δεν μιλάει εδώ μεταξύ. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Όλοι είναι. Ναι, υπάρχει και αυτή η ομερτά. Ναι. Είναι ένα πράγμα δηλαδή μυστήριο. Ναι. Έτσι, όλοι ξέρουν. Όλοι τώρα λένε, μα γιατί τα είπατε, μα σπανικοβάλατε, μα μας βάλατε σε μια λογική δύσκολη κτλ. Ναι, ρε φίλε, όταν πήγαινες και καθόσουνα κτλ. Και έπινες καφέ ή ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, τι έκανες, έκανες βόλτα, δεν ξέρω τώρα. Αυτά είναι παραδείγματα τυχαία, έτσι. Λοιπόν, αλλά γίνανε αυτά. Μου είπαν ότι γίνανε αυτά. Κάποιος μου λέει, καλά λέει, πότε κλείσα τα μαγαζιά, κλείσαν λέει 14 του μήνα. Πότε ήρθε αυτός, 13 του μήνα. Καλά, πότε πρόλαβε και πήγε σε καφενείο ή σε καφετέρια. Με παιδιά τώρα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, εντάξει, δόθηκε μια απαγόρευση και κλείσαν όλα μαζί παπ ταυτόχρονα στην Αλιστράτη. Δεν έμεινε κανένα ανοιχτό. Εντάξει, εγώ να το δεχτώ. Αλλά από εκεί και πέρα, λίγο να είμαστε προσεκτικοί και λίγο να είμαστε. Όταν είναι ένα κακό, το συγκαλύπτουμε όλοι για να μην πιάσει και εμάς. Όταν όμως βγει αυτό στη δημοσιότητα, δεν το κάνουμε για να πανικοβάλουμε κανένα. Έχουμε κανένα λόγο. Γιατί εγώ δεν θέλω να βγω έξω. Εγώ δεν θέλω να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Εσύ δεν θες, Άγγελε. Ο καθένας δεν θέλει. Έτσι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ξέρεις, δηλαδή, κριτική από τον καναπέ τώρα, οι ψαράδες και οι κάθε είδους, να πούμε εκεί πέρα, τεμπελχανάδες της πολιτικής ζωής του τόπου. Ναι. Του παρελθόντος. Έχω αυτό το. Έγραψε τα χέρια μου που έφερε πριν από λίγο η Μαρία η Παπάζογλου. Οι εξελίξεις όσον αφορά τα ορεινά της Ξάνθης είναι λίγο
κατηγιστικές, δηλαδή μετά από την καραντίνα που τέθηκε μετά από τα 37 κρούσματα στις γύρω κοινότητες εκεί στα ορεινά, που προέρχονται κυρίως από όλους αυτούς που επιστρέψανε από Γερμανία, Βρετανία κτλ. Που κλείσαν οι βιομηχανίες. Ξέρουμε καλά ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι κάτοικοι εκεί των χωριών αυτών, οι περισσότεροι δουλεύουν στο εξωτερικό, στις Γερμανίες και όλα αυτά. Και όλοι αυτοί φαίνεται οι περισσότεροι να έχουν επιστρέψει. Λοιπόν, και δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Προηγουμένως είχαμε μια κουβέντα με τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Τσέπελη, ο οποίος μας είπε ότι κάνανε ό,τι ήταν δυνατόν από την πρώτη στιγμή να τεθούν σε καραντίνα με μεγαφωνικές εγκαταστάσεις που φωνάζαν, που κάναν πουράνα κτλ. Αλλά ωστόσο φαίνεται πως δεν υπάρχουν κάποιοι και υπάρχει αυτό το πρόβλημα τώρα. Και το κεφαλοχώρι, ο Ιχήνος, έχει τεθεί σε καραντίνα. Ο Ιχήνος, ξέρουμε καλά κι εσύ κι εγώ, εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί, πάρα πολλοί κάτοικοι. Λοιπόν, και φαίνεται πως η καθολική καραντίνα που τέθηκε μετά από απόφαση της κυβέρνησης είναι ό,τι πιο σωστό μπορεί να έχει γίνει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε εκείνη την περιοχή. Έτσι είναι, και ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει καμία διάθεση, καμία πρόθεση να πανικοβάλλουμε κανέναν. Ναι. Λέμε απλά την είδηση. Λέμε κάποια στοιχεία της είδησης, γιατί κοίταξε να δεις, μπορεί να ενοχλεί το να λες κάποια πράγματα, ενδεχομένως το επάγγελμα, ενδεχομένως να φωτογραφίζεις μια κατάσταση, αλλά καλό είναι να ξέρει ο άλλος με ποιον έχει να κάνει, πώς γίνεται, τι γίνεται, με ποιον ήρθε σε επαφή, με ποιον συναναστράφηκε. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ούτε υπάρχει κάτι προσωπικό με τους ανθρώπους. Έτσι, ούτε με την Αλιστράτη υπάρχει κάτι προσωπικό, ούτε με την Ξάνθη υπάρχει κάτι προσωπικό, βεβαίως, ούτε ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο με την Καβάλα, είτε με κανέναν. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, πώς θα γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, πώς θα γίνει να μάθει ο κόσμος ότι συμβαίνει κάτι στη γειτονιά του και δεν πρέπει να βγει έξω ακόμα περισσότερο από αυτό που ήδη είναι μέσα και πρέπει να είναι προστατευμένος. Με ποιον τρόπο θα το μάθει? Για πείτε μου εσείς. Με το να το λέμε στην κυρά Τάδε και στον κύριο Τάδε και να το μεταφέρει με μηνύματα ή να το λέει σου 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 και μου μου μου. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να βγει αυτό το πράγμα και να δημοσιοποιηθεί. Μα να σου πω κάτι, Σπύρο. Πριν από 3-24 ώρα, ο ορεινός όγκος Ξάνθης, Ροδόπης κτλ. Ήταν στο μηδέν. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως κρούσμα. Με το που επαναπατρίστηκαν όλοι αυτοί από Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία. Να τα αποτελέσματα. Με παίρνουν, Άγγελε, με παίρνουν φίλοι, γνωστοί, απλοί άνθρωποι που δεν τους ξέρω, με παίρνουν από την Ευρώπη, από το Βέλγιο, από παντού και μου λένε διάφορα πράγματα και μου λένε στοιχεία για το συγκεκριμένο περιστατικό, απίστευτα, τα οποία απορώ και πώς τα ξέρουν πολλοί από αυτούς, γιατί άλλοι είναι από εκεί, άλλοι είναι συγγενείς τους εκεί κτλ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερα πράγματα. Αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει νόημα να καθίσουμε να πούμε ότι πήγε ο Τάδε και του έκανε αυτή τη δουλειά ή πήγε ο άλλος και του έκανε την άλλη δουλειά κτλ. Το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, θεωρώ από απερισκεψία ή θεωρώ, δεν ξέρω, μην το πήρε σοβαρά, μην το μελέτησε έτσι όπως έπρεπε να το μελετήσει, δημιούργησε ένα πρόβλημα. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Μπορεί να είναι διασωληνωμένος, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να είναι καλά, μπορεί να βγει, μπορεί να πάρει εξιτήριο και μακάρι να γίνει αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που είναι έτσι η κατάσταση και από τη στιγμή που είναι μέσα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν είναι τυχαία μέσα. Δεν πήγε γιατί δεν είχε τι να κάνει και πήγε στο νοσοκομείο και ξάπλωσε ένα κρεβάτι. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ και τους, αν θέλεις, αυτούς τους επιστήμονες εντός εισαγωγικών του πληκτρολογίου, οι οποίοι με το παραμικρό λένε κάποια πράγματα, τώρα με καλούν από το νοσοκομείο, προφανώς κάτι θέλουν να μου πούν, οι οποίοι δημιουργούν κάποια πράγματα, μια κατάσταση ας πούμε, ενδεχομένως και από προσωπική εμπάθεια. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτοί είμαστε, σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Λοιπόν, Σπύρο μου, απλά κάνουμε μια δουλειά. Σπύρο μου, μια και σε καλούν και από το νοσοκομείο, μια και πρέπει να πάμε σε υποχρεωτικό διαμυστικό διάλειμμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση, αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, πάμε σε διαφημίσεις.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για το τελευταίο μέρος της και της σημερινής εκπομπής. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθημερινά 10 με 12 κοντά σας. Δευτέρα με Παρασκευή. Έχονται νέα στοιχεία και για την Καστοριά, τα οποία σε λίγο θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό, αν και εφόσον δεν το γνωρίζετε. Η αλήθεια είναι ότι τελικά τα περισσότερα κρούσματα έχουν έρθει απ' έξω, όπως λέμε, και αν προσέχαμε από την αρχή, ίσως τώρα τα πράγματα να μην ήταν σε αυτό το βαθμό που είναι, αλλά θα πρέπει έστω και τώρα, έστω και αυτή τη στιγμή, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι μας λένε οι αρχές, η πολιτεία, οι γιατροί κτλ., για να μην έχουμε τα χειρότερα. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημοτικό Σύμβουλο, αλλά και Πρόεδρο των Αγροτών, τον κύριο Θέμη Καλβακίδη. Καλημέρα, Θέμη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, επειδή υπήρχε και ένας φίλος που μας πήρε τηλέφωνο και λέει τι θα κάνουμε τώρα με τις καλλιέργειες που εμείς σε λίγες μέρες πρέπει να σπείρουμε και να κάνουμε. Ξέρουμε ότι μπορούμε και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, τουλάχιστον όσον αφορά παίρνοντας κάποια μέτρα, αλλά τι θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ. Τι ξέρεις για αυτή την κατάσταση, για εσάς τους αγρότες? Τι θα ισχύσει, τι ισχύει, τι πρέπει να κάνετε? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς την ώρα. Ναι. Με ένα απλό χαρτί ότι ο καθένας από εμάς που εργάζεται οπουδήποτε, είτε στα χωράφια, είτε σε σημεία που επιτρέπονται η εργασία, μπορεί να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση, είτε έντυπα να την κατεβάσει από το διαδίκτυο, είτε να την κάνει ιδιόγραφο ο ίδιος, μπορεί να πηγαίνει στα χωράφια του και να καλλιεργεί κανονικά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Βεβαίως λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος προσφέρει και στην οικονομία και τροφή. Mm-hmm. Αν δηλαδή σταματήσουμε να παράγουμε και τροφή, καταλαβαίνετε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Νομίζω ότι και από πλευράς κυβέρνησης και από πλευράς φορέων έχουν εκφραστεί το πώς θα γίνεται η διαδικασία των αγροτών και της μετάβασής τους γενικότερα στα χωράφια τους και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Τι ισχύει τώρα για αυτή την εποχή, με τι ξεκινάτε εσείς ουσιαστικά? Κοιτάξτε, αυτή την εποχή αρχίζουν κατά κύριο λόγο όλες οι καλλιέργειες. Ναι. Αλλά δυστυχώς λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων δεν μπορούμε να μπούμε στα χωράφια και υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να ανοίξει ο καιρός και να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Θα πρέπει βεβαίως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, να κρατάμε τους κανόνες υγιεινής και όλους αυτούς τους κανόνες οι οποίοι επιβάλλονται λόγω του κορονοϊού, τέλος πάντων. Ναι. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά από αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε έρχονται από το εξωτερικό. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάμε όλους αυτούς τους κανόνες που επιβάλλονται για να προφυλαχθούμε. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και πολύ μεγάλη συζήτηση. Οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες συνεχώς. Άλλοι μιλάνε για σκοπιμότητες, άλλοι μιλάνε για πραγματικό πρόβλημα. Διαπιστώνουμε συνεχώς ότι υπάρχουν προχειρότητες από πολλές πλευρές και υπεύθυνων και ανεύθυνων και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλο αυτό το διάστημα. Είναι μια μπόρα θα περάσει, το θέμα είναι να βγούμε νικητές από αυτή την μπόρα και από εκεί και πέρα θα δούμε. Αυτό που είναι σημαντικό όμως, κατ' εμέ, μπορεί να είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα, η επόμενη μέρα. Η ναι. επόμενη μέρα από όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και παγκοσμίως γενικότερα, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και τι επιπτώσεις θα έχει και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις. Και το βασικότερο για μένα είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, έτσι όπως θα διαμορφωθούν μετά από αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό ζήτημα και θα δούμε αν τελικά διωγγώθηκε τεχνιέντος με αυτόν τον τρόπο ή πραγματικά ήταν τόσο σοβαρό. Εμείς όμως οφείλουμε, να το ξεκαθαρίσω για να μην παρεξηγηθώ, να κρατήσουμε όλους τους κανόνες προκειμένου
προκειμένου να μην πάθει κανένας τίποτα από εμάς. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και γύρω μας πλέον ότι πληθαίνουν τα κρούσματα και θα υπάρχει ενδεχομένως πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, Θέμη μου, επειδή δεν έχουμε πολλή ώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Από το νοσοκομείο της Καστοριάς θεωρείται ότι εξαπλώθηκε ο κορονοϊός στην Καστοριά και Κοζάνη. Αυτό ισχυρίστηκε ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχουν αρκετά κρούσματα, ενώ ήδη 4 άνθρωποι εκεί από την περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε καραντίνα παραμένουν 2 χωριά, τα γνωστά Δαργασιά και Δαμασκηνιά. Και όπως είπα, προήρθε μέσα από τον χώρο της υγείας, από το νοσοκομείο. Είναι, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι που, θα το λέω και θα το ξαναλέω, που είναι στην πρώτη γραμμή, όπως είναι τα παιδιά αυτά που είναι πάνω στην πρώτη γραμμή, οι στρατιώτες, οι αστυνομικοί, οι Frontex, όλοι, αυτοί που φυλάνε τα σύνορα και άρχισε πλέον ο Σουλτάνος να αναθεωρεί πράγματα και καταστάσεις, βλέποντας ότι, όπως αυτοί νόμιζαν ότι ο κορονοϊός κάνει διακρίσεις, ότι οι Τούρκοι, ας πούμε, είναι ισχυροί, το DNA τους και κάτι τέτοιο έλεγε, κάτι χαζά τέτοια κουλά και ηλιθιότητες. Λοιπόν, αλλά τώρα βλέποντας ότι τα πράγματα παίρνουν τραγικές διαστάσεις και για τη χώρα του, που τη φταίει ο απλός καθημερινός πολίτης, ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι άσπρος, κίτρινος, μαύρος, δεν φταίει σε τίποτα. Οι ηγέτες είναι αυτοί που τα κάνουν κουλουβάχατα, όπως ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, τι μου είπες εσύ? Ναι, πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Το ηχείο εξακολουθώ να ζητάω να είναι ανοιχτό, δεν ακούω. Έλα, ελάτε κυρία μου. Καλημέρα, με ακούτε? Ναι, σας ακούω πολύ βαθιά, δεν ξέρω το λόγο. Τηλεφωνώ από το Δήμο Νεύστου. Επειδή είστε? Τηλεφωνώ από το Δήμο Νεύστου. Μάλιστα, κυρία μου. Αναφέραμε πιο πριν και ξέρουμε ότι ο Χίνος πλέον είναι σε καραντίνα εδώ τις τελευταίες μέρες. Τα απομακοχώρια εννοείται πάνω στην Ξάνθη? Ναι, ναι. Ναι. Από τον Χίνο, στα συσκευαστήρια εδώ του Δήμου μας, που γίνεται συγκομιδή Παραγιών τώρα. Ναι, ναι. Ερχόταν κάθε μέρα 3 λεωφορεία, μεταφέροντας γυναίκες και δουλεύαν εδώ στα συσκευαστήρια του Δήμου. Πότε σταμάτησε αυτό? Αυτό δεν ξέρω καν, μας σταμάτησε πριν 2 μέρες, τα λεωφορεία ερχόταν. Δεν τηρούνταν στα συσκευαστήρια ούτε οι κανόνες προστασίας, 1,5 μέτρο κτλ. Εκεί δουλεύουν 100 δικές μας, 200 γυναίκες. Το δήμαρχο, το δήμαρχο Νέστου αμέσως τώρα στο τηλέφωνο, παρακαλώ πολύ. Ναι. Το δήμαρχο, ναι, Νέστου, είναι, στη ροή το είναι λέω. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτές οι 100 γυναίκες που ερχόταν μέχρι πριν 2 μέρες τουλάχιστον, εγώ τις είδα με τα μάτια μου. Ερχόταν από τον Εκείνο 3 λεωφορεία να δουλεύουν στα συσκευαστήρια εδώ του Δήμου μας. Πόσες από αυτές μεταφέρανε τον ιό? Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που μας λέτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που μας λέτε. Μα και βέβαια είναι και γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είχαμε όμως τον κορονοϊό. Αφήστε τον κάθε χρόνο. Το κάθε χρόνο δεν είχαμε κορονοϊό. Τώρα τον έχουμε. Ακριβώς. Λοιπόν. Ένα μήνα κάθε μέρα 3 λεωφορεία μεταφέραν τουλάχιστον 100 γυναίκες για να δουλεύουν στα συσκευαστήρια εδώ στο Δήμο Νέα. Τα συσκευαστήρια αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να δουλεύουν? Συνεχίζουν. Συνεχίζουν. Γίνεται η συγκομιδή Σφαραγγιών. Οι γυναίκες όμως από τον Εκείνο, από τη στιγμή που έγινε ο αποκλεισμός, δεν έρχονται? Πριν 2 μέρες ερχόταν. Πριν 2 μέρες ερχόντουσαν. Μετά από 15 μέρες και δεν δουν τα μάτια μας εδώ. Μάλιστα. Και στα συσκευαστήρια δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Το 1,5 μέτρο, παστομένες σαρδέλες. Ανά 5, ξέρετε στις μηχανές πώς δουλεύουν. Για... Μετά από 15... Ναι. Για να μετά δούμε... από 15 μέρες, ναι, πόσες γυναίκες άραγε από αυτές που ερχόταν από τον Εκείνο έχουν κολλήσει, πήγαν στα σπίτια, στους γονείς τους, στα παιδιά τους? Τι θα δούμε στο Δήμο Νέστου? Για να δούμε τι θα μας πούνε από το Δήμο Νέστου, να δούμε, το ξέρουν, το γνωρίζουν. Για να το δω κι εγώ. Πώς? Για να το δω, γιατί φώναξα καιρό, παιδιά. Κρατήστε τους κανόνες ασφαλείας στα συσκευαστήρια. Δεν είναι αντικρατιόνταν. Και τώρα με αυτό που έγινε στον Εκείνο έχω τρελαθεί.
Λοιπόν. Για βγάλετε τον πρόεδρο, ναι, ναι, τον κύριο Νικόλα. Όχι διαφημίσεις, παρακαλώ. Το δήμαρχο Νέστου θέλω τώρα. Όχι διαφημίσεις. Μετά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Το δήμαρχο Νέστου θέλω, παιδιά. Εδώ μιλάμε για μια σοβαρή καταγγελία. Δεν προέχουν οι διαφημίσεις. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μέχρι να πω δύο πραγματάκια. Το δήμαρχο Νέστου. Τώρα στο τηλέφωνο. Να δούμε τι ξέρει. Γνωρίζει, δεν γνωρίζει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει. Να δούμε τι γίνεται. Δεν θέλουμε να σπείρουμε ούτε τον πανικό ούτε τίποτα. Αλλά τουλάχιστον να γνωρίζουμε. Γι' αυτό δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ. Άμα δεν είμαστε γι' αυτό, να πάμε στο σπίτι μας, να κάτσουμε κι εμείς εκεί. Λοιπόν, από τη στιγμή που είμαστε εδώ, παρακαλώ πολύ, προέχει ενημέρωση. Λοιπόν. Πώς? Όχι βέβαια. Όχι, χτες μιλούσε συνεχώς. Τι θα πει τον έχουμε στο τσιπάκι, δεν κατάλαβα. Απλά ζητάω κάτι, δεν είπα. Υπάρχει μια σοβαρή καταγγελία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την συνέχεια. Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Δήμο Νέστου, να δούμε τι γίνεται. Και για να μην πούμε τίποτα άλλο, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ, ναι, βλέπω την φωτογραφία του, αν δεν ξέρω αν είναι και στο τηλέφωνο. Όταν τον έχουμε, παιδιά, ενημερώστε με για να τον... Ωραία, πάμε στο Δήμαρχο Νέστου. Κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σας καλέσαμε σχεδόν επιγόντως, όχι σχεδόν, χωρίς το σχεδόν, διότι μας έγινε μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πόσο σοβαρή μπορεί να προκύψει κατά την κουβέντα που θα κάνουμε, αλλά εγώ την είδα πάρα πολύ σοβαρή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εκεί στον Εχήνο και γενικότερα εκεί στα Παμακοχώρια υπάρχει μια καραντίνα μετά από απόφαση της πολιτείας. Ναι, δυστυχώς δεν είναι. Μισό λεπτό για να μην λέμε ανακριβή πράγματα. Εγώ περίμενα βέβαια περισσότερη σοβαρότητα και να κλειστεί όλη αυτή η κοινότητα του ορεινού όγκου σε μια επιτήρηση τουλάχιστον, αν όχι σε καραντίνα. Αλλά δυστυχώς είναι μόνο ο Εχήνος. Τι είναι μόνο ο Εχήνος? Μόνο ο οικισμός του Εχήνου είναι σε καραντίνα. Όχι, όχι, όχι. Από τη, διασταύρωση, από τη διασταύρωση που στρίβεις προς Μίκη, Σμίνθη, Εχήνο... Επιτρέψτε μου. Ναι. Επί 2,5 χρόνια, κάθε μέρα σχεδόν, ως υπεύθυνος εκεί της κινητής ομάδας ελέγχου πάταξης λαθρεμπορίου, ναι, ήμουνα εκεί. Ωραία. Στις περιοχές αυτές. Οι περιοχές αυτές λειτουργούν, είναι μια κλειστή κοινωνία η οποία λειτουργούν με τη μέθοδο των θα πω... Ελάτε, σας ακούμε. Τι έγινε ρε παιδιά, το ηχείο φταίει, τι έγινε, δεν ακούω το δήμαρχο, εσείς τον ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ψάχνουμε, Κωνσταντίνε μου? Α, ναι, ναι. Όχι, δεν ακούω τίποτα γι' αυτό. Λέω μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μέχρι να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον... Το ότι οι γυναίκες είναι το ισχυρότερο φύλο απέναντι στον κορονοϊό και τα στοιχεία είναι συντριπτικά κατά των ανδρών, αυτό δεν πρέπει να εφησυχάζει τον γυναικείο πληθυσμό. Έτσι υπάρχουν μέχρι τώρα και θύματα στις γυναίκες και επίσης και κρούσματα. Οπότε αυτό δεν πρέπει να καθησυχάζει κανέναν, έτσι, γιατί το άκουσα και αυτό. Έλα μωρέ, εντάξει, εμάς οι γυναίκες δεν μας πολύ πιάνει κτλ. Αυτά είναι βλακίες. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Δήμαρχο, παρακαλώ. Ελάτε, Δήμαρχε. Λοιπόν, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο. Δεν ακούω τον Δήμαρχο επάνω... πάλι από το ηχείο, παιδιά. Δεν τον ακούω από το ηχείο, τον ακούω. Τώρα τον ακούω. Λέ, ελάτε. Τρίτη φορά δεν θέλω να το παραλάβω, τέταρτη φορά δεν πάει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Η περιοχή λειτουργεί, έχει μια καλή επικοινωνία όλοι οι οικισμοί του Δήμου Μίκης. Από εκεί και πέρα, σήμερα πάλι το πρωί μου επιβεβαίωσαν ότι ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τον Εχήνο. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει για μας, θα έλεγα, μια ανησυχία γενικότερα, γιατί αυλιζόμαστε με τον όμορο Δήμο εδώ. Με τον όμορο δεν θα έλεγα, ο Τόπιρος ευτυχώς δεν έχει σήμερα
πρόβλημα, αλλά είμαστε από αυτούς που επικοινωνούμε καλά με την Ξάνθη και από τον ορεινό όγκο της Ξάνθης έχουμε μια επικοινωνία κάτω στα συσκευαστήρια και τα λοιπά. Έτσι, έναν αριθμό, ο οποίος βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στον ορεινό όγκο, δηλαδή στα Πομακοβόρια, είναι και από την περιοχή των Κυμερίων, είναι και από άλλες περιοχές από την πλευρά της Ξάνθης. Εδώ, λοιπόν, όλο αυτό το σύστημα πρέπει να ελεγχθεί με τη λογική ότι να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και οι κανόνες που πρέπει να τηρούν οι εργαζόμενοι διάφορα συσκευαστήρια και φυσικά να μην σταματήσει βέβαια η αλυσίδα παραγωγής, αλλά πρέπει όμως όλες αυτές εδώ οι οδηγίες που δίνονται να τηρούνται ευλαβικά. Κύριε Δημαρχέ, να το κάνω λίγο πιο απλοϊκό. Η κυρία που μας πήρε τηλέφωνο μας είπε ότι στα συσκευαστήρια, στα σπαράγγια, μέχρι πριν από 2 μέρες ερχόντουσαν 100 γυναίκες από τον ορεινό όγκο εκεί που τώρα είναι σε καραντίνα. Λοιπόν, λέω, υπάρχει κάποια μέρημνα γι' αυτό, για πιθανά κρούσματα που μπορεί να μετέφεραν από εκεί, εδώ κτλ. Αυτό θέλω να μας πείτε. Ακούστε λίγο. Γιατί είναι τόσο δύσκολη η επικοινωνία σήμερα με τον δήμαρχο της Χρυσούπολης, του Νέστου? Τι έγινε πάλι, ρε παιδιά? Έπεσε η γραμμή. Τι γίνεται? Γιατί, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τόσο δύσκολο, δεν επικοινωνούμε με Μεγάλη Βρετανία. Εδώ δίπλα μας επικοινωνούμε. Με το Δήμο Νέστο επικοινωνούμε. Έπεσε η γραμμή για δεύτερη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι θέλεις τώρα? Θέλεις να πάμε? Η ώρα είναι 12. Θέλεις να πάμε σε διαφημίσεις? Ορίστε. Πάμε σε διαφημίσεις. Παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχει περάσει βέβαια η ώρα μας, αλλά επιμένω να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχαηλίδη του Νέστου, για να μην υπάρχει καμία παραερμηνία. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Ναι. Ωραία. Ακούστε λίγο. Ωραία. Για να συνεννοηθούμε λίγο τώρα. Ναι. Σήμερα η κατάσταση 26 του 2020 στο Δήμο Νέστου έχει ως εξής. Ναι, πέστε μου. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Του νομού Ξάνθης και Αχουρούν. Το βόρειο τμήμα, τα λεγόμενα από Μακοχώρια, όπου αποκλείστηκε ο οικισμός του εκείνου, όχι όλος ο Δήμος. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ήταν όλος ο Δήμος. Επίσης, υπάρχουν κρούσματα στην περιοχή, όπως φαίνεται, την ευρύτερη της Ξάνθης, τα οποία είναι περίπου στα 1, όπως επίσημα έχουν ανακοινωθεί. Και έχουμε και τον πρώτο θάνατο από εργαζόμενο στην περιοχή εδώ του στρατοπέδου, στο Ξώτες, από την περιοχή του Ξωτέου. Κύριε Δήμαρχε μου, αυτά όλα τα έχουμε πει εμείς. Δεν θέλουμε ενημέρωση να μας κάνετε. Σας παρακαλώ πολύ, ναι, δηλαδή στη συνεργασία γρήγορο και στη φιλία που έχουμε. Εγώ σας πήρα τηλέφωνο, για να μου απαντήσετε εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα όσον αφορά τις 100 γυναίκες που ερχόντουσαν μέχρι πριν από 2 μέρες στα συσκευαστήρια. Ελέγχθηκε κάτι? Έχετε σκοπό να ελεγχθεί κάτι? Για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος, όχι τίποτα άλλο. Ναι, προσέξτε λίγο. Τώρα δεν ξέρω από πού προκύπτει ο ρυθμός 100 ή 50 ή 200. Εγώ ξέρω ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι στα συσκευαστήρια των αγροτικών προϊόντων που είναι 10, όπως επίσης και στα συσκευαστήρια των ψαριών και κατεψυγμένων, υπήρχε και υπάρχει μία ροή από περιοχές που είναι βόρεια ή μάλιστα τόσο την περιοχή της Ξάνθης. Γενικότερα και όχι μόνο από το Δήμο Μίκης. Ωραία. Υπάρχει επίσης, επαναλαμβάνω, για να ξέρουν και από τα Κυμέρια και από το Δροσερό, και φυσικά υπάρχουν και αλλοναποί που λειτουργούν εδώ, αλλά είναι αυτοί αρκετό καιρό εδώ, εργάτες γης, όπω
όπως επίσης και άλλοι υπήκοοι όπως οι Αλβανοί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε σε γενικές γραμμές είναι ότι εφόσον οι έχοντες τη δυνατότητα του ελέγχου, δηλαδή ο μηχανισμός, ο νομίατρος και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, μάλιστα, οι υγειονομικές υπηρεσίες γενικότερα, μάλιστα, έχουν την ευθύνη να εφαρμόσουν τις διατάξεις, όπως επίσης την ευθύνη για να εφαρμόσουν τις ανακοινώσεις και διατάξεις υγειονομικές, έχουν αυτοί που λειτουργούν τα συσκευαστήριά τους. Να κρατούν δηλαδή τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων στα 2 μέτρα, να φορούν και να φέρουν μάσκα και γάντια και ό,τι άλλο προστατευτικό γίνεται, ώστε να λειτουργεί η διαδικασία παραγωγής τροφικής των προϊόντων τροφής απρόσκοπτα χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε εμείς είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται πρέπει να εφαρμόζονται. Εμείς από τη μεριά μας ως Δήμος προχωρούμε και διαθέτουμε τα δικά μας μηχανήματα για απολυμάνσεις άμεσα σε όποιον μας ζητήσει και σε όποιον δεν μας ζητήσει πάλι εμείς πάμε και προκαλούμε απολυμάνσεις και φυσικά και σε όλες τις περιοχές, γιατί ο Δήμος Νέος έχει και περιοχές που έχουμε Ρωμά, στο Χρυσοχώρι, στις πηγές του Ερατινού και εκεί φροντίζουμε να φτιάξουμε παρεμβάσεις. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σε όλες τις πολυσύχναστες, πρώην πολυσύχναστες περιοχές έχουμε προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Κύριε Δήμαρχε. Δεν λοιπόν μπορούμε σήμερα να πούμε με αυτά που έχουμε τα δεδομένα, δεν έχουμε κανένα κρούσμα στην περιοχή του Δήμου Νέστου. Τα κρούσματα σας λέω περίπου για να ξέρετε ότι είναι η έλεγχη που γίνανε στο νομό καμάρα και πρέπει να το ξέρετε. Παρακαλώ. 70 και 20. Αλλά από την ευρύτερη δικιά μας περιοχή μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι. Καλό είναι που ανησυχούν, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε και εμείς, ο καθένας μας έχει τη δική του προσωπική ευθύνη. Καλώς. Και όσοι έχουν διακρίσει το θέμα, επίσης έχουν ταχύ την ευθύνη τους. Δεν μπορώ να γίνω μάρτης για κάτι που δεν έχω άμεσα. Κύριε Δήμαρχε, επειδή δεν έχουμε καθόλου χρόνο, έχει περάσει ο χρόνος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να δώσουμε 5 λεπτά ακόμα χρόνο στην εκπομπή και να επικοινωνήσουμε με τον νομίατρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, αν μπορούμε, για να δούμε τι γίνεται με αυτή την περίπτωση των ανθρώπων εκεί στα Σπαράγγια και στο Δήμο Νέστου. Να δούμε αν έχει κάτι περισσότερο να μας πει και από τον Δήμαρχο, άλλωστε είναι νομίατρος της Καβάλας και νομίζω ότι μπορεί να μας πει κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα. Αν μπορούμε λοιπόν και έχουμε τη δυνατότητα να τον καλέσουμε, να το κάνουμε τώρα πριν κλείσουμε την εκπομπή για να μην αφήσουμε ένα θέμα έτσι ξεκρέμαστο και υπάρχουν έτσι ερωτηματικά. Αν είναι εύκολο λοιπόν, μέχρι να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Είναι και λίγο δύσκολο όσον αφορά το θέμα της επικοινωνίας για το ίντερνετ, γιατί καταλαβαίνετε ότι παραμένοντας όλοι μέσα, όλοι είναι πάνω από ένα υπολογιστή ή πάνω από ένα κινητό. Οπότε θα δώσουμε λίγο χρόνο για να δούμε τι θα μπορέσει να μας πει και ο νομίδρος Καβάλας, ο κύριος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, όπως σας είπα, να δούμε κάποιες ειδήσεις, γιατί δεν προλαβαίνουμε να δούμε κάτι άλλο, παρά μόνο αυτή την επικοινωνία με τον κύριο Παπαδόπουλο. Η δωρεά από κάποιες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, φαίνεται να πηγαίνει τουλάχιστον καλά. Η εταιρεία Μυτιληναίος έκανε 65 ειδικούς αναπνευστήρες για τις μέθες της χώρας. Η εταιρεία Κοπελούζος έκανε 500.000 χειρουργικές μάσκες. Είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε, παιδιά, μόνο ενημερώστε με για να ξέρω, μην το κρατάω. Ορίστε. Σε πέντε λεπτά. Ναι.
Κάποιοι δώσανε, λέει, ραντεβού ακόμη και για ξύλο, να πλακωθούν στο ξύλο. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση από την ΚΕΓΕ, η οποία ΚΕΔΕ, συγγνώμη, που αφορά τους Δήμους. Να έρχεστε σε επαφή όλοι εσείς που θέλετε να κάνετε κάποια, να δώσετε κάποια σχετική βοήθεια, να έχετε βοήθεια στα αδέσποτα που και αυτά αυτόν τον καιρό έχουν την ανάγκη μας. Τα Τρίκαλα στα ορεινά χιόνισε. Κοντεύουμε στα τέλη του Μάρτη και στα ορεινά επάνω χιόνισε. Υπάρχουν εικόνες γι' αυτό. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό. Από ό,τι λένε, δεν είναι ιδιαίτερος καλό, αλλά απ' την άλλη, ναι. Αυτή εδώ η φωτογραφία είναι από τα ορεινά των Τρικάλων. Θες να τη δούμε, κύριε? Ωραία, αυτή εδώ είναι. Πάμε σε κάτι άλλο. Πρέβεζα διάρρηξη ιατρείου Μελία, πάνω από 200.000 ευρώ. Χρηματοκιβώτιο σε ιατρείο, το είχε εκεί, ανοιχτό. Το είχε εκεί και είχε μέσα στο χρηματοκιβώτιο, στο ιατρείο του μέσα 200.000. Τώρα που οι ληστές σαλονίζουν, τι να πω. Λοιπόν, κάτι άλλο, βροχές, καταιγίδες, χιόνια και μποφόρα, αναλυτική πρόγνωση λοιπόν. Θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες 2 ημέρες. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να είναι καλό ή κακό ή πολύ κακό ή δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σας διαβάζω κάποιες ειδήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε τον κύριο Παπαδόπουλο, το οποίο θεωρώ κάτι παραπάνω από αναγκαίο από κάθε άλλη φορά, μετά από το τηλεφώνημα που δεχτήκαμε. Έχουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Παρακαλώ. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα, κύριε Τζέλιο. Νομίζω και πάλι το ήχο, αν θέλετε, παιδιά, διορθώστε το λίγο. Να ακούσω τον κύριο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, λέω ότι μας πήρανε τηλέφωνο κάποια εργαζόμενοι, κάποιες εργαζόμενες, όσον αφορά τα συσκευαστήρια στο Δήμο Νέστου. Και μας είπαν ότι μέχρι πριν από 2 μέρες έφταναν εκεί καθημερινά 100 γυναίκες από την ορεινή Ξάνθη, εκεί που τώρα υπάρχει καραντίνα. Ναι. Τι γνωρίζετε γι' αυτό και αν ευσταθεί και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Δεν μπορώ να ξέρω. Εχθές που μιλήσαμε πάντως με τους ιδιοκτήτες των συσκευαστηρίων και των συνεταιρισμών, μας είπαν ότι δεν έρχονται από εκεί. Έχουν σταματήσει, λέει. Και ότι είναι οι περισσότεροι ντόπιοι. Έχουν σταματήσει πριν από 2 μέρες, από ό,τι μας είπανε. Ναι. Ναι. Άρα θεωρείτε εσείς, σαν επιστήμον, ότι αυτό είναι ένα ασφαλές μέτρο ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχει... Που ρώτησα εγώ είναι αν τηρούνται τα μέτρα προστασίας μέσα στους χώρους εργασίας. Ναι. Και μου εξήγησαν ότι τηρούνται. Αυτό βέβαια εμείς θα το διαπιστώσουμε κιόλας, η διεισόμαση. Ναι. Θα πάμε και για ελέγχους. Ναι. Αυτοί μου είπαν ότι τηρούνται, ότι κρατάνε αποστάσεις οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, φοράνε γάντια, μάσκες και όλα αυτά. Ναι. Εσείς δώσατε κάποια μετά. Εγώ να σας πω όμως, να σας ρωτήσω το άλλο. Ναι. Ας πούμε ότι από ένα απομακοχώρι, ξέρω εγώ, το οποίο δεν είναι σε καραντίνα, ναι, έρχεται κάποιος εργαζόμενος εκεί. Μπορούμε να τον διώξουμε? Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν ποιο είναι το ζήτημα? Να τηρηθούν τα μέτρα ατομικής προστασίας μέσα. Κύριε Παπαδόπουλε. Μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι ή να κουβαλάει ο κάθε εργαζόμενος κάτι. Δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν πρέπει να τα μέτρα προστασίας μέσα. Συγχωρέστε μου για τα ερωτήματα. Εγώ θέτω ερωτήματα. Δεν λέω ότι δεν κάνετε καλά τη δουλειά, αν είναι δυνατόν. Όχι, και εγώ απαντάω σε εσάς για να απαντήσω στα ερωτήματα που σας θέσαν. Έτσι, όχι σε εσάς. Ωραία. Ωραία. Σε αυτά που θέτει ο καθένας. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποια οδηγία που λέει ότι μπορείς να αποκλείσεις από τη δουλειά του τον οποιονδήποτε. Μάλιστα. Η εντολή για να σταματήσουν να προσέρχονται εδώ και 2 μέρες τη δώσατε εσείς? Όχι βέβαια. Πώς θα δώσουμε τέτοια εντολή? Άρα πώς σταμάτησαν να προσέρχονται? Κατά όποιος είναι πομάκος τον αποκλείουμε. Άρα σταμάτησαν... Ας πει ένας να το πει ότι ξέρεις να δοθεί τέτοια εντολή. Ότι όποιος είναι πομάκος στην καταγωγή να αποκλείεται. Μάλιστα. Ναι. Από τώρα, έτσι, χωρίς να άσχετα άμα είναι από τον Εχίνο ή δεν είναι από τον Εχίνο. Από οποιοδήποτε χωριό της Ξάδης, της Κομωτινής, όποιος είναι πομάκος στην καταγωγή, τον αποκλείουμε. Ναι. Να βγει ένας να το πει.
Okay, μένω εγώ στα δικά σας, στις δικές σας απαντήσεις και τις σέβομαι απολύτως, διότι δεν μπορώ να μπαίνω σε ξένα χωράφια και πολύ περισσότερο στα δικά σας, στα επιστημονικά. Εμένα έτσι μου είπαν οι ιδιοκτήτες εκεί πέρα ότι έχουν σταματήσει γιατί οι άνθρωποι αυτοί λέει, δεν μπορούν να πηγαίνουν έρχονται με δικά τους αυτοκίνητα και δεν έχουν λεωφορεία να έρθουν, λέει. Από εκεί και μετά όμως είτε έρχονται είτε δεν έρχονται. Το σημαντικό είναι να τηρούνται τα μέτρα. Εντάξει, αυτοί τώρα που μπήκαν σε καραντίνα, μπήκαν σε καραντίνα, έτσι. Ναι, ναι. Έχουν όμως ένα σωρό χωριά εκεί. Ναι. Όπως υπάρχουν ένα σωρό χωριά και σε εμάς. Λοιπόν, όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους εργασίας, είτε είναι ιδιωτικός χώρος εργασίας, είτε δημόσιος κτλ., θα πρέπει να τηρούνται κάποια μέτρα ασφάλειας. Και από ό,τι μου εξήγησαν εκεί πέρα, επειδή είναι μεγάλη χώρη αυτή, τηρούνται αυτές οι αποστάσεις και τα γάντια και μάσκες τους δίνουν και αντισηπτικά έχουν. Αυτό βέβαια μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο και θα τον κάνουμε να το διαπιστώσουμε αυτό. Καλώς κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ αυτό μόνο ήθελα να ρωτήσω, γιατί φαινόντουσαν ανήσυχοι εργαζόμενοι και λέω μήπως επειδή έχει προκύψει το πρόβλημα τώρα εκεί στον Εχίνο, στη Σμύρνη κτλ. Θεωρήσαμε καλό να ενημερωθούμε από επιστημονικά χείλη όπως τα δικά σας για να μην υπάρχει η παραμικρή παραερμηνεία. Κύριε Τέλειο, δεν ξέρουμε κανένας από εμάς εάν κουβαλάει ή δεν κουβαλάει το ναι, δικό. Σωστά, σωστά. Πολλοί από εμάς δουλεύουμε. Άλλοι δουλεύουν σε νοσοκομεία. Εκεί είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Κάποιος που θα το φέρει ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο, ένας εργαζόμενος σε γυροκομείο. Mm. Εκεί είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Όπου υπάρχουν, βλέπετε ότι η πολιτεία κεντρικά πήρε απόφαση να θέσει σε καραντίνα κάποιο χωριό, κάποια χωριά. Γιατί είχε αυξημένα κρούσματα. Πολύ καλά έκανε. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι είμαστε εντάξει και δεν έχουμε τίποτα. Τα κρούσματα στην Ελλάδα είναι χιλιάδες. Ναι, ναι. Μην νομίζουμε ότι στην Καβάλα έχουμε μόνο δύο ή τρία και στη Δράμα κανένα και άρα είμαστε καλά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι. Και γι' αυτό είμαστε όλοι μέσα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γεια σας. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήδη περάσαμε κατά 15 λεπτά το χρόνο της εκπομπής. Εδώ πρέπει να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε ότι και εμείς με τη σειρά μας όλοι, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικό προσωπικό, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνημερώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα κάποια μικροπροβλήματα που παρουσιάζονται κάποιες φορές. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Τι να πω, όλα καλά. Νομίζω ότι και σήμερα φέραμε εις πέρας την αποστολή μας. Εις αύριον τα σπουδαιότερα, αν τα σπουδαιότερα τα λέω, να είναι τουλάχιστον πιο θετικά τα πράγματα, αν είναι. Λοιπόν, Θεού θέλοντος, αύριο Παρασκευή θα είμαστε εδώ, ελπίζω και εσείς. Οπότε τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Γεια σας.